Κύριε Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενικέ, αστυνομική διευθυντή Κρήτης, κύριοι Πρόεδροι, Γραμματείς και μέλη των Σωματείων της πόλης μας, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι, εκπρόσωποι και μέλη των Επαγγελματικών Σωματείων, Οργανώσεων και Συνδέσμων του Νομού Λασιθίου και της πόλης του Αγίου Νικολάου, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στην Εσπερίδα που διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, Τοπική Διοίκηση Λασιθίου και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρολογικού Εγκλήματος. Η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί σήμερα μία πραγματικότητα. Ο εικονικός κόσμος καταργεί το χώρο και το χρόνο, είναι πάντα εδώ και τώρα, δημιουργώντας ένα σύμπαν διαφορετικό. Οι αναφορές αλλάζουν. Το δίκτυο ανοίγει μία ουσιαστική συζήτηση με ολόκληρη την κοινωνία. Οι συνέπειες της επιταχυνόμενης εφαρμογής του γίνονται αισθητές σε όλα τα πεδία. Στις οικογενειακές σχέσεις, στην ψυχολογική συμπεριφορά των ανθρώπων, στον κόσμο των επιχειρήσεων και του εμπορίου, στην εκπαίδευση, στον τρόπο που δουλεύουμε και διασκεδάζουμε. Μας προσφέρει αυθονία πληροφοριών, γκρεμίζει τα γεωγραφικά σύνορα της γνώσης, συνενώνοντας τις εμπειρίες των ανθρώπων. Χάρη στα δίκτυα, εισαγόμαστε σε ένα είδος παγκόσμιου και πολύμορφου διαλόγου, χωρίς εμφανή όρια ή περιορισμούς, εκτός από αυτούς που εμείς οι ίδιοι επιβάλλουμε στους εαυτούς μας. Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου που χρησιμοποιείται στο ίντερνετ αφορά ομαδικές συσκέψεις, εναλλακτικές συζητήσεις και φόρουμ γύρω από κάθε είδους θέματα. Αυτή ακριβώς η ανωνυμία και η πρόσβαση παντού κάνει πολλούς από τους χρήστες του να συμπεριφέρονται όπως οι ραδιοπειρατές του παρελθόν και να κυκλοφορούν στον κυβερνοχώρο σε αναζήτηση μακρινών και άγνωστων συνομιλητών που τους προτείνουν από ερωτικά ραντεβού ως δοκιμές κρασιών, περνώντας από την πρόσβαση σε κυβερνητικές βιβλιοθήκες, σε τραγούδια ή σε αρχεία πανεπιστημίων. Έτσι δημιουργείται η ανατριχιαστική δυνατότητα καταστροφής της προσωπικής ζωής κατά τρόπο ανεπίστρεπτο που δεν έχει προηγούμενο. Σε μία προσπάθεια προστασίας της προσωπικής ζωής, της μάθησης, του παιχνιδιού, των ηλεκτρονικών μας δεδομένων και στα πλαίσια μιας ασφαλούς προήγησης στο διαδίκτυο, είναι σημαντική η απόκτηση ειδικής παιδείας διαχείρισης, έτσι ώστε να λειτουργούμε με ασφάλεια στο διαδίκτυο, τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά μας. Αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του θέματος, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου συνδιοργάνωσε με την Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, Τοπική Διοίκηση Λασιθίου και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος την απόψινή Εσπερίδα με θέμα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο «Προστατέψτε τα παιδιά σας». Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να προσκαλέσω στο βήμα τον αστυνομικό διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, κ. Παπαδάκη Εμμανουήλ, να μας μιλήσει για την εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Παπαπροδρόμου, προέρχεται από δύο άλλες εκδηλώσεις από το Ηράκλειο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η καθυστέρηση αυτή ήταν μέσα στα δυστυχώς απαιτούμενα πλαίσια. Εδεσιμότατη. Κύριε Περιφερειακή Σύμβουλε Δημόσιας Υγείας, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί και εκλεκτοί καλεσμένοι, προσεκλημένοι, διαδίκτυο και παιδιά. Για τα παιδιά το ίντερνετ αποτελεί μοναδικό και αναπόσπαστο τρόπο καθημερινής ζωής. Τα παιδιά χρησιμοποιούν το ίντερνετ σε διάφορους χώρους. Το ίντερνετ αποτελεί πλέον πολύ σημαντικό εργαλείο για επικοινωνία, πληροφόρηση, διασκέδαση και συμμετέχει στην ένταξη των παιδιών στη σημερινή κοινωνία. Για τα παιδιά σήμερα είναι σχεδόν απαραίτητο να είναι χρήστες των υπολογιστών. Το διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά και στους νέους ευκαιρίες να ανακαλύπτουν, να συνδέονται και να δημιουργούν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, η χρήση του διαδικτύου ενέχει και κινδύνους. Είναι ανοιχτό παράθυρο σε έναν κόσμο που συμμετέχουν ενήλικες, ενήλικοι και περιέχει υλικό ακατάλληλο για τα παιδιά. Πώς θα πρέπει οι γονείς να ενισχύσουν τα παιδιά τους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους αυτούς? Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Οι κίνδυνοι ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το πόσο εξοικειωμένο είναι με τον υπολογιστή.
Για τα υπόλοιπα θα σας ενημερώσει ο κύριος αστυνομικός διευθυντής, διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, κύριος Παπαπροδρόμου Γεώργιος. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Δήμο Αγίου Νικολάου και προσωπικά το Δήμαρχο κύριο Αντώνιο Ζερβό για τη βοήθειά του στο να είναι απόψε αυτή εδώ η εκδήλωση με τον τρόπο που είναι επιτυχημένη. Και όσον αφορά στην είσοδο που υπάρχει το υλικό των παλιών υπολογιστών, είναι από την προσωπική συλλογή του κυρίου Δημάρχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Διευθυντά. Θα ήθελα στη συνέχεια να καλέσω τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου, τον κύριο Φραγκάκη Κωνσταντίνο. Καλησπέρα σας από μένα. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που ήρθατε να μας τιμήσετε, να τιμήσετε όλους εμάς και ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Παπαπροδρόμου, τον αστυνομικό διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που μας συνδέει χρόνια φιλία. Αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Ζερβό, καθώς σε μια συνάντηση που είχαμε στο γραφείο του, σχεδιάσαμε την όλη παράλληλη εκδήλωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που η χρονολογία τους είναι το 1983 και μετά και να φτάνουμε σήμερα να είμαστε με τάμπλετ στα χέρια, με πολύ μικροσκοπικά κινητά που κάνουν ακριβώς ό,τι θέλουμε σε χρόνο πολύ γρήγορο, με αποτέλεσμα να το ίντερνετ να γίνεται πλέον προσιτό σε όλους. Το 1969 δημιουργήθηκε το πρώτο είδος διαδικτυακού γνωστό ως ARPANET. Εγκαταστάθηκε και λειτουργήσε για πρώτη φορά με 4 κόμβους, μέσα εκ των οποίων συνδέονται 4 μήνυ υπολογιστές. Το 1972 οι συνδεδεμένοι στο ARPANET υπολογιστές έχουν φτάσει στους 23. Το 1984 υλοποιείται το πρώτο DNS, Domain Name System, σύστημα στο οποίο καταγράφονται 1000 κεντρικοί κόμβοι και οι υπολογιστές του δικτύου πλέον αναγνωρίζονται με διευθύνσεις κωδικοποιημένων αριθμών. Σήμερα ο αριθμός των συνδεδεμένων χρηστών σε καθημερινή βάση είναι αναρρύθμιτος, όπως επίσης και οι κινδύνοι που περιοχεύουν στο διαδίκτυο. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, θα ήθελα να συνεχίσουμε την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε την απόψινή σπερίδα με τους χαιρετισμούς από τους προσκεκλεισμένους μας. Θα διαβάσω την επιστολή που έχει στείλει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Μανώλης Τσατσανιώτης. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να παραβρεθώ στην ιδιαίτερα σημαντική σημερινή εκδήλωση με θέμα ηλεκτρονικά εγκλήματα στο διαδίκτυο. Λυπούμαι πραγματικά που δεν μπορώ να παραβρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση. Είμαι όμως βέβαιος ότι η ενημέρωση που θα κάνετε θα είναι πολύτιμη και θα συμβάλλει στην προστασία των νέων από εγκληματικά φαινόμενα στο διαδίκτυο. Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία παρουσιάζει αρματώδη εξέλιξη με σημαντικές επιπτώσεις και σπουδαία επιτεύγματα στον τομέα των επιστημών. Αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο ότι το διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν ένα από τα πιο σπουδαία επιτεύγματα της τεχνολογίας. Έχουν φέρει τη δική τους επανάσταση στην ανθρώπινη καθημερινότητα, στην επιστήμη και στην εκπαίδευση. Οι δυνατότητες που προσφέρουν είναι τεράστιες και η έφεση του ανθρώπου να ανακαλύψει, να εξελίξει και να εκμεταλλευτεί παραπέρα αυτές τις δυνατότητες οδηγούν σε νέα επιτεύγματα. Αυτή η δυνατότητα όμως δεν έχει μόνο τη θετική της πλευρά. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών στο διαδίκτυο μπορούν πολύ εύκολα να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθούν στοιχεία και πληροφορίες που τους αφορούν. Οι υπολογιστές με τις απεριόριστες δυνατότητες και την ευκολία μεταφοράς αποτελούν επίσης πρόκληση για έγνομες ενέργειες. Ενέργειες που στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα στο διαδίκτυο. Εγκλήματα όπως η παιδοφιλία, η διακίνηση ναρκωτικών, οι αυτοκτονίες, το hacking και πάρα πολλά άλλα αποτελούν την πρόκληση αλλά και την ανάγκη για την αντιμετώπιση τους από την πολιτεία. Η ενημέρωση ιδίως των νέων, που είναι και οι πιο ευάλωτοι χρήστες, είναι το πιο μεγάλο όπλο στην προσπάθεια καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο και είμαι βέβαιος ότι τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλλουν ιδιαίτερα. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας Μανώλης Τσατσανιώτης, βουλευτής Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλείτε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου.
κύριος Αντώνης Ζερβός, όπως προσέλθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους προλαλήσαντες για τα καλά λόγια στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έκανα τίποτα περισσότερο από αυτό που όφιλε να κάνει ένας δήμαρχος. Πέρα από αυτό, κλέβοντας λίγο, αν θέλετε, από το χρόνο σας, επειδή είμαι εκείνη η γενιά η οποία άρχισε να μπουσουλάει με τους υπολογιστές και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, ζήσαμε λοιπόν στο πετσί μας, δουλεύοντας, παίζοντας με αυτά τα ωραία εργαλεία. Ο λόγος που συζητήσαμε με τον κύριο Φραγκάκη να κάνουμε αυτή τη μικρή έκθεση ήταν μήπως κάποιοι από τους νεότερους συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί από το 83. Σκεφτείτε ότι ο υπολογιστής, ο Apple IIe που είναι κάτω το 83, στήχιζε 300.000 δραχμές, όταν το ενίκιο τότε ενός σπιτιού 100 τετραγωνικών ήταν 7.500 δραχμές. Και η έκταση της μνήμης του, 64 K, ήταν όσος ήταν ο κεντρικός υπολογιστής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 77 που τελείωσα. Σήμερα, 64 K, τι είναι αυτό? Σήμερα συζητάμε για γίγα, για τέρα. Ξεκινήσαμε από τετράμητους υπολογιστές, δηλαδή υπολογιστές που διαβάζανε λέξεις που η κάθε μια τους ήταν 4 στοιχεία. Τώρα είμαστε πάνω από τα 128. Αντιλαμβάνεστε το τι έχει συμβεί. Τότε, περίπου ανά χρόνο ή 1,5 χρόνο, άλλαζε, όπως λέγαμε, η γενιά του υπολογιστή. Τώρα είναι κάθε εβδομάδα. Η τεχνολογία πια έχει πάρει τέτοια έκταση και όπως όλα τα πράγματα, όπως η οικονομία, έχουν καταργήσει τα σύνορα, με ό,τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει δύσκολα έλεγχο, μια και την οικονομία όταν την είχαμε στα εθνικά σύνορα με τους προστατευτισμούς με όλα αυτά, το ίδιο αν θέλετε και σε τούτα εδώ τα ζητήματα της διακίνησης της πληροφορίας, όταν υπήρχε το εθνικό κράτος, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και όλα αυτά διαχειριζόταν ένα μικρό κομμάτι, συνεργαζόταν προφανώς με τις υπηρεσίες απ' έξω, αλλά είχε να διαχειριστεί το δικό της το κομμάτι και η διακίνηση της πληροφορίας ήταν πάρα πολύ μικρή. Σήμερα τα παιδιά μας, για να πάω κάπου αλλού, τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν προπαίδεια και δεν ξέρουν γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τα βάζει να μάθει, διότι υποτίθεται ούτε τα ρημάδια, τα κινητά ή υπολογιστές μας δίνουν τη δυνατότητα άπειρης πληροφορίας, αλλά που για να την αξιοποιήσεις πρέπει να έχεις τα φόντα, να την αξιολογήσεις, να την αποδελτοποιήσεις και να την χρησιμοποιήσεις. Υπολογιστές, εργαλείο. Και όπως και το μαχαίρι, άμα το κρατήσεις σωστά θα κόψεις σωστά, αλλιώς θα σου κόψεις το χέρι. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Εδώ να πω ακόμα ότι πράγματι η χρήση πια σήμερα, τα νέα παιδιά δεν πρόκειται να ζήσουν χωρίς υπολογιστές. Δεν γίνεται. Και η άρνηση της τεχνολογίας είναι οπισθοδρόμηση. Το ζήτημα είναι πώς θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας αυτό το πάρα πολύ δυνατό εργαλείο να το χρησιμοποιήσουν σωστά. Και έχω την αίσθηση, κύριε Διευθυντά, ότι και η πολιτεία δεν κάνει πάντα αυτό που πρέπει, δεν αναφέρομαι στην αστυνομία, αναφέρομαι στην πολιτεία. Αν θυμηθείτε πριν λίγο καιρό, στην τηλεόραση, κάποια τηλεφωνική εταιρεία με τα τηλέφωνά της έδειχνε την ώρα που γεννούσε η γυναίκα. Ένα απολύτως προσωπικό γεγονός, το κάνουμε δημόσιο. Πώς προστατεύουμε, αν θέλετε, λοιπόν, την ιδιωτική ζωή, την προσωπική ζωή? Βέβαια θα μου πείτε, άμα ο άλλος δεν θέλει, μα μήπως πρέπει να τον βοηθήσουμε να θέλει? Μήπως θα πρέπει να κρατήσουμε και κάποια πράγματα για μας, για τον εαυτό μας, αντί να τα κάνουμε κοινό χτήμα? Διότι ξαναγυρνάμε και εδώ, ελευθερία, ναι, η ελευθερία όμως η δικιά μας φτάνει μέχρι εκεί που δεν εμποδίζει την ελευθερία του άλλου. Και πού την είναι? Τα ξέρουμε αυτά τα όρια? Δύσκολες κουβέντες. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η αστυνομία έχει κάνει θεαματικά βήματα στο να προσπαθήσει να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Αλλά όπως σημαίνει πάντα, όλα τα δημόσια πράγματα εξελίσσονται με ρυθμούς πιο αργούς από ό,τι οι περίφημοι hackers, διότι αυτοί, αν θέλετε, το κάνουν από χόμπι, ενώ εδώ πρέπει να εγκριθεί η δαπάνη για να προσλάβουμε τον ειδικό, τα γνωστά που συμβαίνουν στη δημόσια διοίκηση, με αποτέλεσμα συνήθως
πάντα να είμαστε από πίσω, σπανίως να είμαστε δίπλα και σχεδόν ποτέ μπροστά. Παρ' όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και διευθυντά. Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία να ακούσουμε αυτά που θα μας πείτε και να δούμε πράγματι αν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να σταθούν σωστά στην παγκόσμια κοινότητα που από εδώ και πέρα ουσιαστικά θα ζούμε, αφού τα εθνικά σύνορα πλέον τύπης είναι εθνικά, έχει καταργηθεί πλέον και η λογική του έθνους κράτους που ίσχυσε, αν θέλετε, τα μέσα του 19ου μέχρι τον αρχές του 20ου αιώνα, οπότε ζούμε σε έναν άλλο κόσμο. Ετούτο εδώ είναι εργαλείο του κόσμου και ελπίζω να μάθουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Στη συνέχεια θα απευθύνει χαιρετισμό την Περιφερειάρχη Υγείας, ο κύριος Κλώδας. Δεσμότατε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί αστυνομικοί διευθυντές, κύριε Πρόεδρε Ιατρικού Συλλόγου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά διαστήματα περιλαμβάνει και μια κοινωνία παιδιών και μάλιστα κατά τρόπο καταστροφικό. Έχει αποδειχτεί σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο την ωφέλεια, η ωφέλεια του υπολογιστή και μάλιστα στα σχολεία της Ευρώπης. Κάθε παιδί επί σειρά ετών διαχειρίζεται αποκλειστικά ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, διότι στην επιστήμη, στην έρευνα, στην τεχνολογία, ο υπολογιστής είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Απλά πρέπει να δίνουμε το ένασμα και την κατεύθυνση σαν γονείς στα παιδιά με ποιο τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά και επικοδηματικά το διαδίκτυο. Η καμπάνια που ξεκινάει η αστυνομία είναι πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα θεωρώ ότι έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το πύχη και όσον αφορά τα επιτεύγματα τον τελευταίο καιρό, αλλά και όσον αφορά τον προκάτοχο του αστυνομικού διευθυντή, που πραγματικά όταν κάποιο αναλαμβάνει μια θέση σε ένα τέτοιο πόστο, πρέπει ουσιαστικά να επιμελείται με τέτοιου είδους εκδηλώσεις, διότι πραγματικά η κοινωνία μας, η παιδεία, η πρόοδος των παιδιών είναι αναγκαία να βαδίζει κάποιου σε κάποια πρότυπα σωστά και επικοδομητικά. Συγχαίρω λοιπόν την αστυνομική διεύθυνση αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θέλω να τρώω παραπάνω χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο της βραδιάς και ελπίζω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, εάν επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα όσο όφελη αυτή η αίθουσα έπρεπε να είναι κατάμεστη με τα 10 σχολεία της περιοχής μας, από γονείς και μαθητές, να μπορούσε μέσα από αυτή τη διαδικασία των εκδηλώσεων και των συναντήσεων να μπορούμε να προφυλάξουμε το παιδί σε κάθε δύσκολη φάση στον δρόμο της ζωής του σωστά και επικοδομητικά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του περιφερειακού. Θα θέλαμε να καλέσουμε τον Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να προσέλθει στο βήμα για να αρχίσει η ομιλία της απόψινής μας εκδήλωσης. Θα παρακαλούσαμε τον να ακούσουμε με προσοχή και στο τέλος θα απευθύνουμε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σεβαστέ πατέρα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητοί κύριοι κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Μανώλη Παπαδάκη, αγαπητέ Κώστα Βρακάκη, αγαπητοί, αγαπητά μας παιδιά και γονείς, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ στη πόλη του Αγίου Νικολάου, στο αγαπητό Νασίθι, σαν περιοχή κλπ. Την Ευρύ Τριβίνα. Και δεν σας κρύβω ότι περνώντας τώρα από το γεφύρι, θυμήθηκα 30 τόσα χρόνια μπροστά, όταν είχα έρθει ως παιδί εδώ πέρα από τη σχολική εκδρομή από τη Μακεδονία, ξεκινήσαμε σε ένα σχολείο, έτσι να θυμηθούμε τις ανθρώπινες στιγμές. Και θυμήθηκα το γεφύρι, δεν έχει αλλάξει, είναι το ίδιο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, το είπε πολύ καλά η εισαγωγή που κάνατε και με βοηθήσατε πάρα πολύ. Πράγματι, οι στιγμές τις οποίες νιώθουμε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι ιστορικές, θα έλεγα. Και μπορεί πολύ σωστά το περιέγραψε ο κ. Δήμαρχος για την πορεία των υπολογιστών κλπ. Αλλά σήμερα το περιέγραψα και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας που μίλησα στο Ηράκλειο έξω από την Αγία της Κρήτης, αλλά και στα παιδιά στο Γκάζι, χωρίς να πατήσουμε Γκάζι μάλλον, γιατί θα κάνουμε και μια ρήμα και μια μαντινάδα. Λοιπόν, ότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα να εξελίσσονται και ζούμε ιστορικές στιγμές, συνδέονται με αυτόν τον τόπο. Πρόσφατα βρέθηκα ως ομιλητής σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, γιατί τη χαρά και την τιμή να με καλέσουν στο συνέδριο της Europol το πρόσφατο, στο Conference on Cybercrime, όπου τους εξήγησα από το βήμα που βρέθηκα και μου δόθηκε αυτό, η ελληνικότητα της λέξης Cybercrime.
Θα δούμε τώρα το διαδίκτυο και θα επικαλεστώ και θα μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις του καθηγητή του Μανώλη του Ανδρώνικου. Μια προσωπικότητα, φαντάζομαι, η νεότερη ίσως να μην τη γνωρίζετε, αλλά οι παλιότερη τη γνωρίζετε, γιατί ανέδειξε τεκμήρια σημαντικά στον τόπο από τον οποίο προερχόμαστε. Και όταν με ρωτούν κάποιοι για την καταγωγή μου, τους λέω: είμαι από το μέρος όπου η Ελλάδα βγήκε έξω και δεν ξαναγύρισε μέσα. Εννοώντας μια σκέψη της κυρίας Αρβέλα από την Πέλα. Και αναφέρομαι στο ταξίδι του Αλέξανδρου, όπου δεν ταξίδεψε μόνο ο πατέρας Φίλιππος, το ταξίδεψε και ο δάσκαλος Αριστοτέλης. Και δεν είχε ο Σεβαστέ Πατέρα, το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στην ελληνική. Κάποιος ήταν πρόδρομος. Συμβαίνει στο επόμενο να λέγουν Παπα Προδρόμου. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα το πούμε, δεν θα το κάνουμε αυτό, αλλά θα το κοινωνήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιοι τρέξανε πριν. Δεν είναι τυχαίο επίσης σήμερα, όταν με ρώτησαν από ένα ραδιοσταθμό στη Σάμο, ότι λέω δεν είστε εσεί στη Σάμο Δημαρχέ, δεν θα ήμασταν εμείς εδώ στο βήμα που είμαστε. Δεν είναι τυχαίο ότι το στικάκι που κρατάτε έχει 16 MB. Έχει 32, έχει 64, έχει 128, έχει 256, έχει 512, 1024, 2048, είναι δύο ιστοί. Πυθαγόρια θεώρημα. Και δεν είναι τυχαίο όταν βρέθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη λίγο γιατί για λόγους τεχνικούς δεν έχω ένα φορητό μικρόφωνο. Συνήθως δεν κάθομαι εδώ, δεν μου αρέσει να κάθομαι σε ένα στατικό σημείο. Θέλω να κινούμε έτσι στο αυτό. Συγγνώμη γι' αυτό. Έχουμε το πρώτο τάμπλετ στην ανθρωπότητα. Τι εννοώ, αν επισκεφτείτε το Εθνικό Αρχαιολογικό μας Μουσείο, έχουμε ένα νησί που λέγεται Τσιρίγο. Το ξέρουμε το Τσιρίγο. Ξέρουμε και το Αντιτσιρίγο. 1901 ένα ναυάγιο. Κάποιοι Βουλγαράδες έρμοι, εκεί που σταματήσαν, βρήκαν κάποιο δώρο. Βρήκαν ένα έβριμα σημαντικό. Αυτό που λέμε μηχανισμό στο αντικυθύρο. Το μελέτησα. Ανήκει μόνο σε εμάς, όχι φυσικά. Ξεκινάει κάποιος σήμερα το ακουράστιο του Πεκίνου να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Και κάποιος μένει στο Κουκάκι και στην Καλυθέα και δεν την έχει επισκεφτεί, δεν έκανε τον κόπο να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Και ρωτώ όλους σας, σε ποιον ανήκει η Ακρόπολη? Σε αυτόν που σεβάστηκε τον πολιτισμό μας. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα, δεν κάνει διάκριση. Άρα και αυτό που είπα και στα παιδιά σήμερα, ας επισκεφτούμε τη γλώσσα μας. Και με την ευκαιρία αυτή, ας παρουσιάσουμε στη νέα πραγματικότητα που μετράει στον τρίτο χρόνο της τρίτης δεκαετίας. Θα εξηγήσω γιατί, για να το ανατρέξω λίγο, κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε και ο αγαπητέ Κώστα, που πολύ σωστά ανέφερε στο ARPANET, ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο τότε ψυχροπολεμικό περιβάλλον, οι δύο υπερδυνάμεις στον πλανήτη ανέπτυξαν τεχνολογίες γύρω από τις αμυντικές ανάγκες. Στη συνέχεια μπήκε στο παιχνίδι η ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Λοιπόν, και όλο αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα σαν δημόσιο, έτσι, με την δημόσια έτσι, έννοια του διαδικτύου, είναι μια πονημένη ιστορία. Λοιπόν, το απολαμβάνουμε σήμερα. Ήταν όλη αυτή η διεργασία. Λοιπόν, έχουμε νέα πραγματικότητα. Οι οργανωμένες κοινωνίες έχουν προφανώς οργανωθεί γύρω από αυτό το θέμα και είμαστε στη φάση αυτή, το τονίζω σήμερα και το λέω για πρώτη φορά τώρα στην Κρήτη, ότι είμαστε στη φάση θεσμικής θωράκισης πλέον της νέας αυτής πραγματικότητας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τσουνάμι. Ένα τσουνάμι δεν το αντιμετωπίσουμε με μικρά κουβαδάκια των παιδιών μας που πάμε στην παραλία. Το αντιμετωπίσει οργανωμένο. Γιατί πραγματικά έχουμε μπροστά μας ένα τσουνάμι. Λοιπόν, έχουμε τη λέξη διαδίκτυο. Λέμε εδώ πέρα, θα πούμε, λέμε τη λέξη cybercrime. Το τονίζω. Τη λέξη cybercrime που αποδίδει τη διεύθυνσή μας που είναι μια νέα πραγματικότητα. Θα μου πείτε, έχει σχέση με Ελλάδα? Δεν θα σας έλεγα, ευθέως έχει σχέση με Ελλάδα. Η λέξη cybercrime αποτελείται από δύο λέξεις. Είναι μία η λέξη crime. Ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη crime. Έγκλημα, έτσι, σωστά. Λοιπόν, προέρχεται από το λατινικό crimen. Ως νομικοί λέμε nullum crimen, nulla pene sine lege, δηλαδή αρχή της νομιμότητας, καμιά ποινή, καμιά τιμωρία χωρίς προηγούμενο να υπάρχει νόμος. Στις δημοκρατικές κοινωνίες, έτσι αποφασίζουν οι κοινωνίες ποιες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Έτσι είναι σε βάρος των συμφέροντων της κοινωνίας και γίνεται νόμος μέσα από διαδικασίες προβλέπει. Λοιπόν, όμως είναι το αρχαίο ελληνικό και νεοελληνικό κρίμα. Αν πατήσετε και γκουγκλάρετε τη λέξη crime, αυτή τη στιγμή σας προκαλώ, μπείτε μέσα τη λέξη γκουγκλάρο, έχουμε και το ρήμα Σεβαστέ Πατέρα γκουγκλάρο, δηλαδή σημαίνει αναζητώ στη μηχανή αναζήτηση που λέγεται Google, και δεν είναι μόνο αυτή, είναι κι άλλες. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή την έχει την κυριαρχική θέση. Λοιπόν, δεν έχει ανάγκη τη διαφήμιση μου, εννοώ ότι προχωράει και χωρίς εμένα. Λοιπόν,
Όμως η ετυμολογία είναι από την αρχαία ελληνική και νεολική λέξη κρίμα. Και αν πάμε στη λέξη cyber, απευθυνόμενο σε έναν τόπο που είναι δίπλα στη θάλασσα, έτσι και υπάρχει απέναντι και το νησί Σπινολόγκα, είναι σωστά το λέω. Πώς? Άγιοι Πάντες, βοήθειά μας. Λοιπόν, και είναι τέλος Ιουνίου, όπως πω. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν. Για να πάμε από νησί σε νησί, τι χρειαζόμαστε? Σχεδία βάρκα σκάφος. Και λέει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, είναι the Greek word cybernetics, means the government of a ship. Επίσης, αν το κουκλάρετε, θα το δείτε αυτό που σας λέω. Σε μια χώρα η οποία έχει δύο θάλασσες, το Αιγαίο του Ελίτη και το Ιόνιο του Σολομού και του Κάλφου, έτσι, και σε ένα σύμπλεγμα νησιωτικών αυτό και λοιπά, έχουμε και κυβερνήτες. Έτσι. Είναι η ελληνική λέξη κυβερνήτης. Εισαγωγικά την έκανε στην επιστήμη, γνωστή στην επιστημονική κοινότητα, ο καθηγητής μαθηματικός και φιλόσοφος κ. Βίνερ από Αμερική. Λοιπόν, ας είναι η πραγματικότητα. Σας είπα τρία στοιχεία ταυτόχρονα που τεκμηριώνουν πώς αυτό αποτελεί συνέχεια. Και όποιος νομίζει ότι αυτό δημιουργήθηκε σήμερα, πλανάτε πλάνη ικτρά. Άρα, ή των ονομάτων επίσκεψης κατά τη στένη, που σημαίνει αρχή επιστήμης, το επίστημα σημαίνει γνωρίζω καλά, για μένα είναι η λέξη επανεπίσκεψης, το λέξα, επανεπίσκεψης, σήμερα επανεπισκέπτομαι τον Άγιο Νικόλα, και είναι χαρά και τιμή για μένα, αλλά έτσι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, και αυτό πρέπει να περάσουμε σήμερα σαν μήνυμα, έτσι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν θα σταθώ παραπάνω, να θυμίσω επίσης τις τρεις σκέψεις του καθηγητή Μανώλη Ανδρώνικου. Και σταθούμε στην ιστορία του ανθρώπου. Να θυμηθούμε λίγο τον Προμηθέα. Γιατί είναι γνωστός ο Προμηθέας? Μπορεί κάποιο παιδί να με βοηθήσει από την αίθουσα. Ο μύθος του Προμηθέα, τι μοίρασε με τον Προμηθέα? Παρακαλώ. Το όνομά του βασικά βγαίνει από το ότι σκέφτεται, ναι, και έχει πράξει. Ναι, αλλά τι μοίρασε στους ανθρώπους ο Προμηθέας? Είδατε το βασικά μοίρασε σε όλους τους ανθρώπους. Την φωτιά. Έτσι, τη φωτιά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτός ο μύθος σήμερα, και λέγαμε και εξού και η λέξη προμηθεύω, εξού και η λέξη προμήθεια. Υπάρχει στο Δημαρχείο για παράδειγμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ, διεύθυνση προμηθειών. Το λέμε, υπάρχει ή όχι. Κάπου τέλος πάντων, κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, αυτό που λέμε σήμερα στο προμηθεία και την φωτιά, συμβολίζεται με την υποστήριξη αυτή τη στιγμή για να έχουμε στην αίθουσα εδώ να λειτουργεί το προβολικό, να λειτουργούν οι κάμερες, να υποστηρίξει ο ήχος κλπ. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν για να υπάρχει να έχουμε αυτό το αγαθό που λέγεται ενέργεια. Λοιπόν, αυτό είναι με τους ίους ίδιους. Λοιπόν, ο δεύτερος σταθμός είναι ο τροχός στην ιστορία την ανθρώπινη. Για να δούμε σήμερα αυτό είναι με τον αγαπητό Μανώλη, ξεκινήσαμε από εκεί. Παλιά στην αρχαιότητα θα ήταν άμαξες, σήμερα είναι τα αυτοκίνητα, έτσι, οι άμαξες με την καινούργια αυτό και τα άλλα που έχουν γίνει μεγαλοποιηθεί, ας πούμε. Αλλά είναι πάλι ο τροχός, ο οποίος τροχός δεν σταμάτησε και ευχαριστώ την αγαπητή συνάδελφο εδώ πέρα. Έγινε και ο άνθρωπος δεν σταμάτησε στεριά, αναζήτησε την τύχη του και στη θάλασσα, λέμε και προήγησε, ότι δούμε πώς θα βρούμε αυτή τη θάλασσα την Έρμη. Λοιπόν, ακόμη και έγινε και στον αέρα. Μην ξεχνάμε, σήμερα το λέω για πρώτη φορά, είμαστε στην Κρήτη, εδώ είναι και ο μύθος του Δέδαλου και του Ίκαρου, για να ξεκινήσει και να πάει αυτό το ταξίδι. Ο άνθρωπος είδε πόσο πατάνε τα πουλιά, αλλά δεν ήταν μυθό. Αλλά και το αεροπλάνο σήμερα για να προσγειωθεί και να απογειωθεί χρειάζεται το τροχό. Δεν προσγειώνεται αλλιώς το αεροπλάνο, δεν έχει το τροχό. Λοιπόν, πολύ σημαντικό τροχός. Θα το δούμε το τροχό και σε μια τελευταία σκέψη του Μιχάλη του Δερτούζου, μια μεγάλη προσωπικότητα που ήταν ελληνικής καταγωγής του MIT, που έλεγε γιατί έχουμε σήμερα τα κινητά. Ο άνθρωπος πράγματι έχει την ανάγκη να πηγαίνει από τόπο σε τόπο. Και εκεί που πηγαίνει, δεν είναι κουβαλά, είναι κομμάτι της πραγματικότητάς του, του γραφείου του, του σπιτιού του. Και σήμερα τα κινητά πλέον αυτό το πράγμα έρχονται να ικανοποιήσουν. Τρίτος σταθμός, πολύ σημαντικός, η γραφή. Οι ανθρώπινες κοινωνίες όταν δομήθηκαν και φτιαχτήκαν για να προχωρήσουν βιωτικές ανάγκες κλπ. Ήταν η γραφή. Φυσικά προηγήθηκε ο προφορικός ο λόγος, εν αρχή είναι ο λόγος γενικότερα, όμως να το αποτυπώσουμε στη γραφή. Και γι' αυτό και λέμε μελετάτε τη γραφή. Όχι επιφανειακά και ουσιαστικά. Η γραφή. Σήμερα για παράδειγμα, δούμε την πρώτη διαφάνεια που έχουμε μπροστά μας, περιλαμβάνει γραφή. Έχει καθόλου κείμενο? Έχει. Έχει μόνο κείμενο? Όχι φυσικά. Έχει και εικόνα. Και τι λέει ο λαός μας? Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Έτσι ακριβώς. Και έχει μόνο αυτό το διαδίκτυο. Δεν ακούμε και κανένα τραγουδάκι.
έτσι και YouTube εκεί, κάνα ωραίο τραγουδάκι, έτσι κάνα άσμα κλπ. Είτε παραδοσιακό είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, ακούμε και μια μαντινάδα. Λοιπόν, έχουμε και ήχο. Άρα αυτή η πολυμεσική προσέγγιση, δηλαδή έχουμε έτσι, ακριβώς συμβολίζει αυτή την προσέγγιση πλέον που έχουμε στο διαδίκτυο. Αυτό είναι πλέον το διαδίκτυο όπως το αντιλαμβανόμαστε. Να πούμε στη νέα πραγματικότητα ότι οι νέες κοινωνίες τι κάνανε, οργανωθήκανε. Προφανώς. Η οργάνωση εδώ της υπηρεσίας, βεβαίως η υπηρεσία έχει μια προϊστορία που ξεκίνησε σε επίπεδο Αθήνας Θεσσαλονίκης, αλλά επί της ουσίας θα μου επιτρέψετε κύριε Αντιπροεδρεάρχα, ξεκίνησε ουσιαστικά το 2015, το 2015, 15 Τρίτου 2015 επιτέλους η διεύθυνση πρόληψης, το τονίζω, ζητώ την αντιστροφή της ονομασίας, έχω δηλώσει επίσημα πρόληψης, όχι δίωξης. Δίωξη σημαίνει χαιρετίσματα, αποτύχαμε στην πρόληψη. Λέει κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευμα. Αν μιλάμε για δίωξη, μιλάμε για γαϊδουρογυρέματα. Λοιπόν, με την έννοια της πρόληψης. Και αυτό είμαστε εδώ πέρα, δεν είμαστε με την έννοια της δίωξης. Λοιπόν, αν είμαστε με την έννοια της δίωξης, ερχόμαστε για έρευνες. Τις οποίες κάνουμε φυσικά, την ώρα που μιλάμε τώρα εδώ. Όμως, οργανωθήκαμε με πανελλαδική προσέγγιση. Διότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και είναι σημαντικό να το λέει κάποιος από την Αθήνα. Δικαιούται και το παιδί στο οροπέδιο εδώ πέρα να πληροφορηθεί. Ό,τι δικαιώματα έχει εδώ στον Άγιο Νικόλαο έχει και στο οροπέδιο. Ό,τι δικαιώματα έχει στο οροπέδιο έχει στην Ιεράπεδο. Ό,τι δικαιώματα έχει και στη Σιτία ή και στην Νεάπολη. Επιτρέψτε μου αν έχω αγνοήσει άλλα μέρη. Και το πιο μικρό σχολείο αριθμητικά σε αυτό. Για μένα είναι προτεραιότητα. Φέτος, να ξέρετε, για την πρώτη φορά, το πρώτο σχολείο που ενημερώσαμε ήταν στο Ζεφύρι και στο Μενίδη. Και είπαμε τη λέξη γεφύρι με το ζεφύρι, καθώς αυτή ήταν το σλόγγαν που κάναμε. Και το δεύτερο σχολείο που ενημερώσαμε ήταν στα Ψάρα, αν γνωρίζετε, που είναι κοντά στη Χίο, για τα 19 παιδιά των Ψαρών. Έχει μεγάλη σημασία, συμβολική και ουσιαστική. Πέρυσι είχαμε πάει στα Δίκαια του Εύρου. 188 σχολεία σε λιγότερο από 9 μήνες. 30.000 αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και με ρυθμούς χωρίς να είναι στερούμε, να φέρουμε στους αγαπητούς κυρίους και κύριους συναδέλφους. Και τους οποίους ευχαριστώ από τη θέση και το βήμα που είναι για την πολύτιμη προσφορά τους στη διεύθυνσή μας. Γιατί δεν είναι δουλειά μόνο της διεύθυνσης, πρόληψης και δίωξης εγκλημάτων στο κυβερνοχώρο. Αυτός είναι ο σωστός τίτλος. Και είμαστε τώρα σε φάση θεσμικής θωράκισης και αναδιοργάνωσης όλου του πλαισίου. Αλλά είναι και δουλειά των συναδέλφων, των παιδιών που δεν φαίνονται. Και τα οποία τα ευχαριστώ. Όπως και τους ανθρώπους του συστήματος υγείας που μας υποστηρίζουν. Και τους ευχαριστώ. Λοιπόν. Άρα, να το δούμε έτσι και να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ πέρα, να μην σας κουράζουμε με οργανογράμματα που είναι κουραστικά, θα σας πω ότι ουσιαστικά από αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια είναι τρία υποστηρικτικά, μάλλον τρία επιχειρησιακά τμήματα και δύο υποστηρικτικά, τα δύο πρώτα, που μιλάει διοικητική υποστήριξη, το support, τα logistics, αυτά που λέμε σήμερα logistics, πάντα θυμάμαστε, ενώ είναι ο Πυθαγόρας πάλι, αρχαία ελληνική λέξη, λόγος. Λοιπόν, αυτό σημαίνει. Και διαχείριση πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα δούμε ότι το διαδίκτυο είναι απλωμένο σε όλο τον πλανήτη. Και έχουμε ανάγκη αυτή τη συνεργασία σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο να το δούμε. Το δεύτερο είναι οι καινοτόμες δράσεις και στρατηγική. Στρατηγούς μπορεί να έχουμε, δεν σημαίνει ότι έχουμε και στρατηγική. Είναι άλλο πράγμα η στρατηγική, άλλο πράγμα αυτό. Λοιπόν, άρα είναι σημαντικό πράγμα η στρατηγική και καινοτόμες δράσεις, το innovation. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, πρέπει να αναθεωρήσουμε και να δούμε τι βλέπουμε στο μέλλον. Να το προλάβουμε. Και δεν είναι πάντοτε αυτό εύκολο στόχο την ώρα που έχει να χειριστεί και το παρόν. Γιατί λέει τμήμα διαδικτυακή προστασία ανηλίκων. Δεν ξέρω στο τέλο το οποίο η πίσω σειρά μπορείτε να διαβάσετε. Είναι διάκριτο. Θα με βοηθήσετε. Αν δεν είναι, πείτε μου να το διαβάσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, λέει διαδικτυακή προστασία ανηλίκων. Γιατί είναι αυτό. Είναι απλούστατο. Διότι είναι το ουσιαστικό κίνητρό μα. Είναι τα παιδιά μας. Είναι η προτεραιότητά μας. Δεν υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία η οποία δεν θα επενδύσει στη νέα γενιά στα παιδιά μας και να περιμένει κανένα καλύτερο μέλλον. Αυτά ακολουθούν. Άρα τι έχουμε εμείς υποχρέωση να είμαστε δίπλα τους. Λοιπόν, άρα αυτό το τμήμα είναι η προτεραιότητα, σας το λέω, χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμώ κανένα από τα άλλα. Το πέμπτο τμήμα, για παράδειγμα, έχει το 50% των υποθέσεων. Είναι η οικονομική διάσταση του διαδικτυακού εγκλήματος. Πρόσφατα είχαμε υπόθεση που βγάλαμε με φάρμακα και αναβολικά και όπλα και κατασχέσεις κρουμάτων κλπ. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση για πρώτη φορά. Αυτό και πάμε σε ποιοτικούς δείκτες. Τι γίνεται στο σκοτεινό διαδίκτυο. Ένας τόσο ξέρω. Προτεραιότητα για μας.
Λοιπόν, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία, βεβαίως, είναι μια νέα πραγματικότητα. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει όλη η πορεία στην ανθρώπινη αυτό. Θα παρακαλώ να τρέξουμε λίγο, με ευχαριστώ. Είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη. Η εικόνα που βλέπετε είναι από διάσκεψη στην οποία συμμετείχα. Είχα τη χαρά και την τιμή να βρεθώ με 55 χώρες και 14 υποψήφιες χώρες. Έχουμε ενεργοποιήσει το δίκτυο 24 κάθετος 7, 24 7 να το πω έτσι απλά λόγια. Για μένα είναι 25 κάθετος 8, να το εξηγήσω τι εννοώ. 24 κάθετος 8 σημαίνει 24 ώρες 24 ώρες. Εγώ μιλάω 25 ώρες 24 ώρες. Αν υπήρχε γνωστή πριν τώρα, μας χάρισε ο Θεός, γιατί ξεκινάει η επόμενη μέρα. 8 μέρες την εβδομάδα μας χάριζε την 8η και 366 μέρες τον χρόνο. Εδώ μην βιαστείτε, γιατί κάθε 4 χρόνια έχουμε 366 μέρες. Κάθε 4 χρόνια έχουμε έτσι. Οπότε εκεί, λοιπόν, αυτό είναι. Και είναι η αστυνομία μόνη της, δεν είναι οι άλλες αρχές επιβολής του νόμου, δεν είναι το λιμενικό μας, δεν είναι η πυροσβεστική μας, δεν είναι οι άνθρωποι που είναι στο σύστημα υγείας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, πολλοί συνανθρωποί μας είναι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το γίγνεσθε. Δεν είναι οι υπηρεσίες εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης που προσπαθούν με πολλές δυσκολίες να καταφέρουν το έργο και λοιπά να επιτελέσουν. Άρα, όλοι αυτοί. Εδώ τι σημαίνει. Είναι ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε. Συγγνώμη λίγο για την κλίμακα. Ψηφίστηκε το 2016, ως 44-11, και ανάμεσα στα άλλα καθιερώνει την ύπαρξη ενός κέντρου που πρέπει εμείς όλες οι οργανωμένες χώρες στον πλανήτη να συνεργαστούμε στην κατεύθυνση αυτή και μάλιστα από μία 11 έχουμε εποπτεύουν σε εισαγγελέα φέτον σε υψηλότερο βαθμό. Ήδη έχουμε ζητήσει ως διεύθυνση να γίνει η λεγόμενη θεσμική θωράκιση. Γιατί αν δεν κάνουμε σωστά, δεν οργανωθούμε σωστά, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αυτά τα προβλήματα. Και εδώ πέρα είναι ακριβώς. Και εδώ φαίνονται απεικονίζονται οι σημαίες των χωρών με τις οποίες συνομιλούμε. Ήδη έχουμε χειριστεί 3 θέματα σε εξέλιξη με απόλυτη επιτυχία. Και εκεί δίνουμε τις εξετάσεις μας. Και φυσικά σε αυτές τις εξετάσεις δεν μας χαρίζεται κανείς. Πρόσφατα μετήχαμε στο GenVal, την Evaluation, για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, το μήνα Δεκέμβριο, μετήχαμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πήγαμε άψογα. Άριστα. Αυτό οφείλω να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό όλους τους συναδέλφους, όλα τα παιδιά, από όλα τα μεταρρύθμια που ήταν και βοηθήσαν σε αυτό το πράγμα. Άρα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Να προχωρήσουμε. Να πω στο σημείο αυτό, σε οποιοδήποτε σημείο την ώρα που μιλάω, μπορείτε να σηκώσετε το χέρι έτσι και να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Δεν θέλω να περιοριστούμε στο τυπικό, ξέρετε, τέλος του χρόνου κλπ. Εγώ θέλω η παρουσία σήμερα να έχει μια ζωντάνια. Και η ζωντάνια αυτή θα την αποτυπώσω, αυτό που σας ζητώ, είναι ότι αυτό που βλέπετε σήμερα είναι τα ερωτήματα του προηγούμενου ακροατηρίου. Έτσι. Θέλουμε έτσι μια δημιουργική και διαλεκτική σχέση. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε ότι είπαμε το διαδίκτυο είναι απλωμένο σε όλο τον πλανήτη, σε αυτό το παγκόσμιο χωριό που λέγεται πλανήτη. Πώς συνωματέοι είμαστε, μπορεί κάποιος να υποθέσει. 6,5 δίδες σε εμάς τους πατέρες. Κάποιος άλλος, πάνω κάτω, να το πούμε, στην επόμενη διαθάνωση, το πούμε σε εμάς τον πατέρα με την αδειά σας. Λοιπόν, είμαστε 7 δισεκατομμύρια, 433 εκατομμύρια, 163.125, το τονίζω το τελευταίο το 5 έχει σημασία, την ημέρα που αποτυπώθηκε αυτό, δηλαδή στις 9 Νοεμβρίου του 2017, ώρα UTC 9 και 10 είναι από το census από την Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσω εδώ ότι το 1500 μετά Χριστόν ο πληθυσμός ο παγκόσμιος ήταν 500 εκατομμύρια, στην Ευρώπη 50 εκατομμύρια. Να θυμίσω ότι μεσολάβησαν 5 αιώνες με τη βιομηχανική επανάσταση και την εξέλιξη που απέφερε κλπ. Και το 2000 ακριβώς ήμασταν 6 δις. Και κάντε λίγο μια απλή αναγωγή από το 2000 μέχρι το 2017 πόσο αυξήθηκε ο παγκόσμιος πληθυσμός. Δεν ξέρω αν το έχετε δει άλλη φορά. Αν το έχετε δει, κάποιοι μπορεί να σας το έχετε δει. Λοιπόν, όμως καλό είναι να το θέτουμε υπόψη μας. Θα μου πείτε γιατί μας το δείχνει σε αυτό. Σωστή και εύλογη ερώτηση. Είπαμε προηγουμένως ότι το διαδίκτυο είναι απλωμένο σε όλο το πλανήτη. Άρα μας ενδιαφέρουν οι νοματέοι αυτού του παγκόσμιου χωριού. Οι νοματέοι αυτού του παγκόσμιου χωριού είναι αυτοί. Είμαστε όλοι εδώ μέσα. Και όταν κάποτε πρόσφατα κάποιος διπλωμάτης μιας χώρας ασιατικής μεγάλης επισκέφθηκε στο γραφείο, του ρώτησα. Λέω, ο πρώτος αριθμός, the first number symbolizes the quantity. The last number symbolizes the quality, the uniqueness, the individuality. Δηλαδή,
Ο πρώτος αριθμός μπορεί να φανερώνει την ποσότητα, ο τελευταίος όμως αριθμός φανερώνει την ποιότητα και τη μοναδικότητα. Το τονίζω αυτό, γιατί όλοι είμαστε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση, αλλά είναι και μοναδικότητα. Το τονίζω αυτό. Πολύ σημαντικό. Μπορεί τα παιδιά μας να είναι στο σπίτι μας, να είναι παιδιά μας, δεν είναι ιδιοκτησία μας, έτσι, όμως είναι μοναδικά. Αν ισχύει κάτι στο ένα παιδί, δεν σημαίνει ισχύει στο άλλο. Μα μεγαλώνουν στο ίδιο σπίτι, θα μου πείτε. Βεβαίως. Από τους ίδιους γονείς. Βεβαίως. Στις ίδιες πάνω κάτω συνθήκες. Βεβαίως. Ποιο είναι το στρατηγικό λάθος που κάνουμε? Έχουμε ξεχάσει τη μοναδικότητα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το δούμε πώς θα μετράει. Επίσης, στον πληθυσμό, αυτό στέκομαι, ο πληθυσμός, θα θυμίσω για όλους όσους ασχολούνται με τα θέματα στρατηγικής, είναι ένας από τους τέσσερις συντελεστές ισχύως μιας χώρας. Αν θέλουμε να μετρήσουμε το συντελεστή ισχύως μιας χώρας, ένα από τα τέσσερα στοιχεία είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός. Αν με ρωτήσετε τα άλλα τρία, θα σας τα πω ευχαρίστως. Το άλλο είναι η περιβαλλοντολογική διάρθρωση που υπάρχει. Το άλλο είναι οι οικονομικές ανεξαρτήσεις, τα θέματα των οικονομικών αυτών. Και το άλλο είναι η δύναμη των όπλων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται πλέον και η τεχνολογία. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν αποφασίσουμε να έχουμε μια στρατηγική ενημέρωση, δημιουργία κουλτούρα εμπιστοσύνη στη νέα γενιά, στα παιδιά μας, στα σχολιά μας, στις όλες τις σωματώσεις που έχει η κοινωνία, και έχουμε αυτό, είναι στοιχείο συντελεστή ισχύως μιας χώρας. Είναι δύναμη, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω εδώ την τοπική κοινωνία και την πρωτοβουλία σας, αγαπητέ Κώστα και αγαπητέ Μανώλη. Έτσι. Είναι δύναμη και δείκτης συντελεστής ισχύως, διότι φροντίζετε για τα παιδιά αυτού του τόπου. Θέλετε να περάσει αυτό το μήνυμα, έτσι, σεβαστέ πατέρα. Λοιπόν, θέλετε να περάσει αυτό το μήνυμα. Και έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα κρατούμε. Επίσης, ένα άλλο άξιο σημείο του στοιχείου. Βλέπετε ποιες χώρες είναι μπροστά. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Να σας δώσω 1.000 κινέζικες σελίδες, να μου δώσετε 1.000 αραβικές και να κοιτιόμαστε περιόριστα. Για να μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο, για να μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει, πρέπει να το δούμε. Άρα πρέπει να επισκεφτούμε και τους πολιτισμούς. Πολύ σωστά το έθεσε ο Δήμαρχος κάποια στιγμή σε κάποια φάση, αποστροφή, ότι ακριβώς αυτό το πολιτισμική προσέγγιση είναι ένα κομμάτι, μια πρόκληση στο νέο περιβάλλον. Θα πρέπει να το δούμε. Και πλέον βρισκόμαστε, δεν είναι πλέον τα τείχη που περιμέναμε. Κάποτε ήταν όνειρο θερμή νυχτό. Δήμαρχε μου να επισκεφτούμε μια βιβλιοθήκη στην μακρινή Αμερική κλπ. Σήμερα δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα. Επισκεπτόμαστε πολύ πιο εύκολα μια βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο υπερπέρα από ότι αυτή είναι η βιβλιοθήκη που έχουμε δημοτική εδώ δίπλα και είναι δίπλα μας. Λοιπόν, άρα είναι κάποια άλλη πραγματικότητα. Συνεχίζουμε. Τι συμβαίνει σε ένα λεπτό? Ένα λεπτό σημαίνει σε όλο τον πλανήτη 60 δευτερόλεπτα. Έτσι, διαφωνούμε? Όχι. Λοιπόν, 156 εκατομμύρια email. Θα σου πω επιγραμματικά. Τώρα τα άλλα μπορείτε να τα δείτε. Διέπτε. Λοιπόν, εγώ στέκομαι στο στοιχείο. Εδώ πάει. Θα μου πείτε, όλο αυτό που δείξατε τώρα είναι παράνομο να ασχολείται η δίωξη ηλεκτρονικού λήματος? Προφανώς όχι. Όμως θέλω να σας δείξω τα μεγέθη τα οποία έχουμε καλούμαστε να τα απεξέλθουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά στο νέο περιβάλλον, υπόψη είναι ότι ο μισός πληθυσμός ακόμη είναι εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι, κάποιος πληθυσμός δεν είναι ακόμα. Λοιπόν, και ο νέος υπολογιστής πλέον δεν είναι το τάμπλετ που είπε ο Δήμαρχος που έχουμε στην ωραία έκθεση που έχετε δίπλα. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να είναι όμως πλέον αυτό. Και το οποίο το έχουμε όλοι δίπλα μας. Και είναι το κινητό. Έτσι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια. Συγγνώμη για την ερώτηση του κινητού. Θα μιλήσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Η πραγματικότητα. Τι λέει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat? Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε για παράδειγμα, ότι περίπου έχουμε μέσο όρο περίπου στο 83%. Υπάρχει μια ομοιομορφία στο τοπίο, αλλιώς είναι οι σκανδιναβικές χώρες δημάρχοι, γιατί εκεί έχουμε και μεγάλες αποστάσεις και τα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουν προχωρήσει λίγο νωρίτερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Αλλιώς είναι, παράδειγμα, η κατάσταση στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Και αλλιώς είναι στη μεσογειακή πραγματικότητα. Έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στο 70%, όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Εκτίμησή μου είναι ότι τα επόμενα χρόνια όλο αυτό το πράγμα θα ξεπεραστεί και θα ανέβει. Γιατί? Για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, οι γενιές οι οποίες δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με τις τεχνολογίες αποχωρούν με τη σειρά που ο Θεός θέλει. Και ακολουθούν τα παιδιά μας, τα οποία παιδιά μας δεν είναι πλέον οι ψηφιακοί μετανάστες που είμαστε εμείς στη γενιά μας. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια γενιά του literate, πήγε στο literate. Δηλαδή από το
χειρόγραφο πήγαν στο ψηφιακό, το προλάβουμε αυτό. Τα παιδιά μας όμως γεννιούνται. Δηλαδή το παιδί σήμερα που γεννιέται, βρίσκει τον μπαμπά και τη μαμά με ένα κινητό μπροστά. Και αν παρατηρήσετε λίγο τα χεράκια τους, αν αφήσετε λίγο το κινητό σας κλπ. Και όσο μικρά και να είναι, βλέπετε εδώ πέρα το δάχτυλο, πολύ πιο εξοικειωμένο είναι. Λοιπόν, κάτι που δεν ισχύει για τους μεγαλύτερους. Λοιπόν, είναι λογικό. Εμείς είμαστε η γενιά του hip hop. Δήμαρχε, λέγαμε hip hop, να ξέρεις, είναι η γενιά εκείνη που ψάχνει που είναι το ψηφίο. Λοιπόν, όπως σας είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα και την υποχρέωση της πολιτείας και συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των ατόμων ηλικίας που είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που πρέπει να τους σεβόμαστε με το δέον σεβασμό, ότι δεν έχουν δικαίωμα να πληρωθούν. Δικαίωμα στην πληροφόρηση. Άρα μια ενημέρωση ακόμη και σε ένα καπί έχει τη σημασία του και τη σημειονομία του. Επίσης δεν σας κρύβω και το θαυμασμό μου στους συνανθρώπους μας που εξαντλούν και την τελευταία μέρα και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής. Μαθαίνοντας. Έτσι, όταν ανεβαίνουμε στο βήμα, είμαστε στο διάλειμμά μας. Στο διάλειμμά μας είμαστε ομιλητές ή δάσκαλοι, όπως είπαμε, βαριά η λέξη δάσκαλος. Η κύρια ιδιότητά μας είναι όταν κατεβαίνουμε και είμαστε μαθητές. Και αυτό μας ανάγει ως ανθρώπους. Και αν οθρώσκουμε, αυτό σημαίνει ετοιμολογία για την ιστορία άνθρωπος. Λοιπόν, προχωρούμε. Φυσικά υπάρχει το λεγόμενο χάσμα γενεών, το gap generation, έτσι είναι λογικό, και εδώ έχει μεγάλη σημασία και κομική σημασία και απευθύνομαι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον οργανωμένη πολιτεία σε όλες τις διαστάσεις, ότι πρέπει ειδικότερα να δώσουμε επένδυση στο νηπιαγωγείο, εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, και εκεί να ενημερώσουμε τους γονείς και να είμαστε δίπλα τους, τους συνανθρώπους αυτού που είναι μικρά παιδιά στην ηλικία αυτή, γιατί εκεί ακριβώς χτίζεται όλο αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά αυτά, μην ξεχνάμε ότι θα είναι τα παιδιά που αύριο θα στελεχώσουν το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στη θέση στην οποία είμαι εδώ, κάποιο παιδί από εδώ θα είναι ο συνεχιστής. Δεν είμαστε, δεν παντρευτήκαμε θέσεις, έτσι φόρου ζωής, περαστικοί είμαστε. Πολύ περαστικοί. Λοιπόν, με πολύ σεβασμό πρέπει να δούμε αυτή την προσέγγιση. Προχωρούμε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεγάλο θέμα. Αυτή τη στιγμή να σας πω εν ολίγοις ότι μόνο στο Facebook υπάρχουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια προφίλ. 2 δισεκατομμύρια. Και τη χώρα μας, αυτή την αγαπητέ πρόεδρε, είναι 5 εκατομμύρια τα προφίλ για την Ελλάδα μας. Έτσι. Την έρμη του ψωροκόστερου. Η έρμη του ψωροκόστερου αυτή τη στιγμή έχει 5 εκατομμύρια προφίλ, παράδειγμα μας. Δεν σημαίνει προφίλ και άτομο, μπορεί ένα άτομο να έχει και ένα και δύο προφίλ κλπ. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ή κάποιοι να τα έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, προχωρούμε. Τα στοιχεία που σας είπα. Και φυσικά πάντοτε να επιμένετε και να απευθύνουμε στα νέα τα παιδιά, όποιος και να είναι στο βήμα και σας μιλά, θέλω να βάζετε ένα ερωτηματικό. Από το ερωτηματικό ξεκινάει η γνώση. Πάντα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της τεκμηρίωσης. Λοιπόν, προχωρούμε. Είναι οι αριθμοί. Φυσικά αυτό θα είναι αυξηθεί. Μέχρι τώρα έχουμε κάποια ερώτηση. Να υποθέσω. Η πλευρά εδώ δεν έχει ερωτήσεις, έτσι. Άρα θα περιμένουμε τις ερωτήσεις από εδώ. Λοιπόν, παρακαλώ, να προχωρούμε. Μύθοι και πραγματικότητες. Θα προχωρήσω. Είμαστε στο διαδίκτυο ανώνυμοι. Δεν θέλω να μου απαντήσετε από εδώ, θέλω να μου απαντήσετε από εδώ. Τι πιστεύετε, είμαστε ανώνυμοι, όχι. Ωραία. Η από εδώ πλευρά συμφωνεί, Χαίρομαι. Λοιπόν, η απάντηση. Κάθε ενέργεια, αγαπητέ Δήμαρχε, φοβάμαι ότι έχετε κάνει την ωραία την ενημέρωση. Λοιπόν, αφήνει ηλεκτρονικά ήχη. Αυτό θέλω να κρατήσω. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση. Να απαντήσει από εδώ πλευρά. Ό,τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο μπορούμε όποτε θέλουμε να το διαγράψουμε. Τι λέτε. Όχι, Μάλιστα. Για να δούμε. Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο δεν διαγράφεται ποτέ. Ας πάρουμε μια περίπτωση, μια συνομιλία σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το ότι το διαγράφει το ένα μέρος σημαίνει ότι το έχει διαγράψει και το άλλο. Όχι. Ας υποθέσουμε ότι το έχει διαγράψει και το άλλο μέρος. Και τα δύο μέρη σε ποιον αχαιρώνουν. Μιλούσα, σε ξέρω. Υπάρχει δυνατότητα. Ευχαριστώ. Θα δοκιμάσουμε από εδώ. Ωραία. Θα δύο μέρες με χαρά. Θα με αποδεσμεύσει και από τη θέση εδώ. Ευχαριστώ για το δοκιμάσιο. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό
Θα προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση νομίζω ανοίξει την πλευρά του. Ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο είναι αλήθεια. Το πιστεύουμε. Όχι. Η εδώ πλευρά συμφωνεί με εδώ. Χαίρομαι για τη σύμπτωση. Λοιπόν, πρέπει πάντα να επαληθεύουμε την πηγή. Είπαμε προηγουμένως τη λέξη αρνηματικό. Πάντα. Δεν είναι ποιος μας το λέει, γιατί μας το λέει. Και πού το στηρίζει αυτό που το λέει. Δεν το απαντήσουμε. Ωραία. Εδώ η ομάδα πήγε καλά. Έτσι και εδώ μαζί σας συναντήσω. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση. Στο διαδίκτυο, αν χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, μπορούμε να είμαστε απόλυτα προστατευμένοι. Εγώ θέλω και δύο βέβαια. Όχι. Απόλυτη ασφάλεια δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει 100% προστασία. Μπορεί να έχετε για παράδειγμα ένα αντιγυϊκό πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, να διαπιστώσετε στην πορεία γιατί το κάποιος προγραμματιστής το ετοίμασε και να διαπιστώσετε ότι αυτό έχει κάποια κενά, κάποιες αδυναμίες. Βλέπετε ότι η ίδια εταιρεία που σας το υποστηρίζει, βλέπετε σε λίγο καιρό σας θέλει θέμα επικαιροποίηση, το λεγόμενο update. Έτσι, επικαιροποίηση. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Προχωρούμε. Κύριε Διευθυντά, χάσαμε εικόνα. Θα πάμε πίσω. Μπροστά να απαντικά μας δεν το βλέπουμε. Ωραία, να τη δούμε την κάμερα. Μέσα να χαιρετήσουμε την κάμερα. Αλλά το πνεύμα του ομιλητή είναι εδώ. Λοιπόν, εκείνο που θέλουμε να πούμε, ότι εδώ η παρουσία μας σήμερα δεν είναι εδώ να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο κλπ. Και να περάσουμε το θετικό μήνυμα. Και το θετικό μήνυμα ότι είμαστε θετικοί στη κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να πάμε ούτε στους λουλουδίτες, ούτε στους τεχνοφρούς, που είχαν δύο τάσεις τέλος πάντων ιστορικές. Κάπου στη μέση είναι αλήθεια. Όμως, πώς θα φτάσουμε να έχουμε το θετικό, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη διάλεξη να πούμε γιατί είναι θετικό το διαδίκτυο, γιατί είναι ψυχαγωγική, γιατί είναι πολιτισμός, γιατί είναι ενημέρωση, γιατί είναι επικοινωνία. Εκείνο που θέλουμε όμως να κρατήσουμε είναι το 2% με την έννοια αυτό που λέει ο λόγος μας παθήματα μαθήματα. Παράθεμά μας το λέμε lessons learned, δεν έχουμε τη λέξη πάθημα μάθημα. Έτσι με την ευκαιρία να ρωτήσετε κάποιον, είναι κάτι μαθηματικό σε αυτήν την άποψη. Έχω κανένα μαθηματικό. Λοιπόν. Για την ευκαιρία να ρωτήσετε ένα μαθηματικό, γιατί λέγεται μαθηματικό, η λέξη μάθημα σημαίνει αληθινή γνώση. Έτσι για την ιστορία, δεν ξέρω. Οπότε, αν πάθαμε, δεν πρέπει. Δηλαδή, αν πάθαμε, πρέπει να μάθαμε. Αν δεν μάθαμε, θα ξαναπάθαμε. Έτσι και το δεις εξαπαθήν και λοιπά, ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να συζητήσουμε τι δεν πάει καλά, για να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να φανίζουμε. Προχωρούμε. Η κάμερα έχει εικόνα, εντάξει. Φουλ. Λοιπόν. Και ήχο. Και ήχο. Λοιπόν, προχωρούμε. Προχωρούμε. Ένα θέμα το οποίο αφορά τα παιδιά μας και γι' αυτό θα μιλήσουμε, έχει σχέση με το grooming. Προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια. Τι σημαίνει στο διαδίκτυο εκεί που υπάρχει και επισκέπτει τα παιδιά μας. Δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα που λέει ο ποιητής. Υπάρχουν και κάποιοι συνάνθρωποι μας που δεν σκέφτονται με αυτό το προσωπικό. Και εκεί τι κάνουν, βρίσκουν μια ευκαιρία. Και θέλουν τα παιδιά μας να τα πλησιάσουν. Και θέλουν να κερδίσουν και την εμπιστοσύνη. Και αυτά που σας λένε είναι πραγματικά περιστατικά. Έτσι. Φανταστείτε στον φυσικό κόσμο μια παιδική χαρά για να θέλει να πλησιάσει κάποιο που έχει διαφορετικές σκέψεις. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα. Και προσπαθεί φυσικά την πρώτη φορά, δεν θα δείξει τέλος πάντων την πρόθεσή του και θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιδιών μας. Και ούτω καθεξής, να κερδίσει την. Να του ανταλλάξει τέλος πάντων πληροφορίες χρήσιμες και χρήσιμες και από εκεί πέρα να προχωρήσει. Όμως εδώ τι σημαίνει εμείς, τι πρέπει να κάνουμε εδώ οι γονείς, πολύ σημαντικό να έχουμε τη λεγόμενη γέφυρα. Εμείς οι γονείς πρέπει να είμαστε γέφυρα. Αν κάτι τα βασανίζει και τα απασχολεί, είπαμε ότι η πρώτη δάσκαλη στη ζωή μας είναι οι γονείς μας. Η δεύτερη γονείς μας είναι η δασκαλή μας. Το πρώτο μας σχολείο, είπα σήμερα στα παιδιά στο Γάζι, είναι το σπίτι. Το δεύτερο μας σπίτι, είπα πάλι στο Γάζι, είναι το σχολείο. Αν κάνουμε αυτή την αναλογία, τη θυμόμαστε και ότι το οφείλουμε σε αυτά τα δύο σχολεία, το πρώτο σχολείο που ήταν το σπίτι μας, που αυτοί οι έρμοι γονείς μας, ό,τι μπόρεσαν να μας δώσουν, μας το έδωσαν, ή αυτοί που μας μεγάλωσαν, δεν υπάρχουν οι γονείς μας. Προσωπικό μου βήμα, εγώ μεγάλωσα με μια γιαγιά. Δεν λέει τίποτα, όποιος μεγαλώνει, αυτός και είναι ο γονείς. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχει το παιδί. Όταν κάτι δεν πάει καλά, να πει μαμά, συνέβη αυτό και δεν το λέω τυχαία μαμά, θα μου πέσει το πατεράδε. Και να πει μαμά, δεν πάει αυτό καλά. Και όταν καθίσει, είναι ότι οι πατεράδε είμαστε οι επισκέπτε διαδικασιών. Έτσι, αυτό που είναι δαιμονία, έτσι είναι και υπέρ. Λοιπόν, και ούτω καθεξή. Τα λέμε αλήθειε.
Με η τριαρχή, αλλά δεν θα το λέμε στην Πεθερά μας, γιατί θα το πάρει τα πάντα. Λοιπόν, άλλο αυτό, δεν έχει όμως έτσι. Η μητέρα των μητέρων. Λοιπόν, όμως, και με την ευκαιρία μια που λέμε τις μητέρες, από εκεί προέρχεται και η λέξη Μητρώου. Αν ξέρετε, η λέξη Μητρώου ήταν αφιερωμένη στην αρχαιότητα, όπου από τα σύνορα οι άντρες και οι γυναίκες της πόλης ήταν αφιερωμένοι στη θεία μητέρα. Και αυτό λέμε τη λέξη Μητρώου. Τα πω τη λέξη Μητρώου, προέρχεται αυτό, σας το λέω έτσι, με την ευκαιρία. Λοιπόν, προχωρούμε. Έχουμε φέτος την καμπάνια Say No. Να προχωρήσουμε να δούμε τι λέει αυτή η καμπάνια. Ίσως αυτό το βίντεο ίσως είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ας μιλήσει το βίντεο και χωρίς την εικόνα. Παρακαλώ.
Λοιπόν, μέσα από το βίντεο αυτό είδαμε, θα έλεγα ότι και φέτος η στρατηγική μας καμπάνια σε μέρος στη σχολεία, αγαπητέ κύριε Δευτέρα, είναι ακριβώς σε μια διδακτική ώρα έχουμε δώσει έμφαση σε αυτό το βίντεο, γιατί αφορά τα παιδιά μας και μια εικόνα έχει τη λέξη του όμως στην αρχή. Και μόνο αυτό το βίντεο σήμερα να δείχναμε, νομίζω ότι η παρουσίαση αυτή έχει να πει πολλά. Εκείνο που θέλω να περάσουμε σαν μήνυμα είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό που είπε, είμαστε δίπλα σας. Πράγματι είμαστε δίπλα σας. Δεν είναι σημαντικό. Άρα και ένα πράγμα νιώθω υπερήφανος, νιώθω για όλους μας τους αδέρφους εδώ πέρα σε όλη την Ελλάδα, ότι ακριβώς ασχολούμαστε με τον άνθρωπο και τα προβλήματά του και στις δύσκολες του στιγμές. Και γνωρίζω ο καθένας, έτσι γιατί έχω περάσει από διάφορα πόστα και υπηρεσίες κλπ. Δεν είναι μόνο της μιας υπηρεσίας πορεία. Λοιπόν, καταλαβαίνω τι σημαίνει. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να είμαστε ενημερωμένοι στα θέματα του διαδικτύου. Καταλαβαίνω τι σημαίνει ταυτόχρονα να είμαστε ενημερωμένοι στα θέματα της τροχέας ενημέρωσης, στα θέματα εξαρτήσεων κλπ. Που κάνουν καταπληκτική δουλειά οι συνάδελφοι. Δεν έχουν την πολυτέλεια να χάνουμε θύματα, όσο δεν έχουμε κλειδωρό τροχαίο ατύχημα κάπου σε δίπλα από αυτό, αδελφιά μας. Και εδώ να πούμε στο σημείο αυτό ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτή τη στιγμή κύριε Δημάρχε, στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους είχε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά θα μου πείτε κύριε Βιντά μου, αυτό είναι είδηση. Ναι, υπάρχουν και καλά μνημόνια, να το πω ευθέως. Λοιπόν, εννοώ τα μνημόνια εκείνα με τα οποία καθόμαστε κάτω να συνεργαστούμε. Θα μου πείτε δύο Υπουργεία κάτω να συνεργαστούν. Ναι, με το Υπουργείο Παιδείας για θέματα ακριβώς ενημέρωση των θεμάτων που σας ανέφερα. Και βεβαίως αυτά δεν εκδηλώνονται με ένα μαγικό ραβδί το επόμενο δευτερόλεπτο ή την επόμενη μέρα, όμως σηματοδοτούν, έχουν μια συμβολική σημασία και σηματοδοτούν εξελίξεις, τις οποίες θα τις υλοποιήσουν εδώ οι νέοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα άξια παιδιά στην πορεία του χρόνου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το δούμε. Μπορούμε πολλές δράσεις να τις κάνουμε, ακριβώς αφόσον όμως έχουμε το βασικό να καθίσουμε κάτω, sit around the table. Να καθίσουμε να δούμε λύσεις, να έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε. Και όταν πρόσφατα με ζητήσαν να τοποθετηθώ για το θέμα συνεργασίας, πώς την ορίζει και η διευθυντά μου, λέω ότι το πρώτο, ο πρώτος συμβολισμός, η πρώτη μαρτυρία της συνεργασίας είναι η ύπαρξη των κοινωνιών μας. Εάν δεν θέλαμε να συνεργαστούμε, θα καθόμασταν στις πύλες. Μια χαρά είμαστε εκεί. Και ποιος ο λόγος να κάνουμε κοινωνίες και ποιος ο λόγος να οργανώσουμε κόμμες, δήμους κτλ. Εάν θέλουμε όμως καλύτερες κοινωνίες που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, οφείλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία και να καθίσουμε κάτω. Και να συνεργαστούμε και να πιστέψουμε στη συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς έχουμε τα εργαλεία, όλη η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει τα εργαλεία. Και τα σχολιά μας και η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι οι θεσμικοί φορείς μπορούν σε μια αλληλοαρκή μέσα μας, όλοι μας, να ενεργοποιήσουμε την εκκλησία μας και όλα αυτά. Τον εθελοντισμό, να έχουμε τη διάθεση προσφοράς. Δεν είναι τι κάνω στο ωράριό μου, τι κάνω πέρα από το ωράριό μου. Και αυτά που λέμε τώρα εδώ συνδέονται με πολλά θέματα. Πολλές φορές πάω στα σχολεία και μιλάω. Άλλοι λαοί από τη διαχείριση των απορριμμάτων, το ένα πλαστικό που κάνει που θα το πετάξουν, λοιπόν, βγάζουν χρήματα το πώς θα το διαχειριστούν σωστά. Και άλλοι λαοί τρώνε πρόστιμο. Βλέπε κουρμπιτός, ξέρω μακριά είναι, κουρμπιτός. Δεν είναι θέμα όμως του υπάρχουν. Αν η πόλη είναι καθαρή, είναι ολονών μας. Να σεβόμαστε ότι ένα πλαστικό μπουκάλι θέλει 500 χρόνια για να προσυνδεθεί. Διορθώστε να κάνω λάθος. Λοιπόν, άρα, στο ίδιο μήκος κύματος, αν κινηθούμε, ακριβώς έχουμε τις λύσεις. Θα παρακαλώσω να προχωρήσουμε στην επόμενη. Λοιπόν, η επόμενη διαφάνεια δείχνει το τι αναρτούμε. Η ιδιωτικότητα είναι το. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, το διαχείριση των πληροφοριών και πολλά πράγματα από τις φωτογραφίες που αναρτούνται καταλήγουν αλλού. Καταλαβαίνω τη χαρά ενός πατέρα που εκείνη την ώρα γεννήθηκε το παιδί του, είναι πολύ σημαντικό, συμμετέχουμε όλοι στην χαρά του, αλλά δεν έχει δικαίωμα εκείνη τη στιγμή, χωρίς να ρωτήσει το παιδί του πριν ενηλικιωθεί, αν την ανεβάσει τη φωτογραφία. Είναι άλλο πράγμα να κρατήσει τη φωτογραφία στο προσωπικό του αρχείο, άλλο πράγμα να την ανεβάσει σε ένα δημόσιο προφίλ και να την κατεβάσει κάποιο επιτίδιο και να την αξιοποιήσει διαφορετικά. Λοιπόν, προχωρούμε. Για το bullying. Να προχωρήσουμε για το bullying. Να πούμε στο bullying επιγραμματικά. Ας δούμε το βίντεο λίγο. Βίντεο έχουμε. Να το δούμε λίγο. Ας περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Ναι, να φορτώσει. Το bullying να πω εδώ πέρα ότι και πριν βγει το διαδίκτυο, δεν
Είσαι κοντός, χοντρός και ασθενημένος. Η μάνα στρέφεται για σένα και ο πατέρας είναι αλήτης. Και τα μούτρα σου, θα πρέπει να ντρέπεσαι ρε βλάκα. Θα ντύσω σε όλους γιατί είσαι για φτύσιμο και ξύλο. Και άμα μιλήσεις, θα πάω το αδερφή σου και χωρίσεις με τουαλέτα και αμπίσταπα. Λοιπόν, το βίντεο αυτό μας λέει μια πραγματικότητα που μπορεί στο φυσικό κόσμο το διαδίκτυο να υπάρχει. Σήμερα όμως πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται από τη στιγμή που το παιδί μας μπαίνει από ένα δωμάτιο ή το είναι το δωμάτιο του σπιτιού έτσι που είναι μόνο του. Αυτό συνεχίζεται τόσο χρόνο. Γενικότερα αυτό που λέμε στα παιδιά μας, απευθυνόμενο στα παιδιά της αίθουσας και απευθυνόμενο και μέσω ημών στα παιδιά σας, να είναι περήφανα για τον συμμαθή του και τη συμμαθήτρια. Οποιαδήποτε πορεία έχουμε αργότερα στη ζωή μας, θα θυμόμαστε τους δασκάλους μας, τους καλούς μας δασκάλους και τους συμμαθητές μας και τις συμμαθήτριες, σε όποιο κόστος και μέρος είναι. Να σεβόμαστε την εικόνα του ανθρώπου μας. Δεν έχει δικαίωμα κανένας μας να πληγώνει με ένα έντερ, να αλλάζει ζωή ανθρώπων, να αλλάζει μοίρα αυτό και χωρίς να καταλαβαίνουμε και τις συνέπειες. Δεν είναι σωστό πράγμα. Μαγκιά είναι να είμαστε σωστοί. Και αυτό δεν στοιχίζει τίποτα. Έτσι. Αρκεί να παίρνουμε όμως τη θέση του συνανθρώπου μας. Τι δεν θέλουμε να συμβεί στον συνανθρώπό μας, να μην το κάνουμε. Ότι δεν θέλουμε σε εμάς να συμβεί, δηλαδή στον εαυτό μας, μην το κάνουμε. Είναι απλό. Προχωρούμε. Εδώ θα έλεγα για το θέμα του bullying, το θέμα δεν είναι ο θήτης ή το θύμα, γιατί συνήθως ο θήτης είναι και πρώην θύμα στην πράξη, στο λέω πρακτικά, γιατί συμβαίνει να είναι από προβληματικά έτσι, παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα σε οικογενειακή βάση με θέματα στην άνθρωπη μας. Το πρόβλημα είναι οι παρατηρητές που μπορεί να είμαστε ο καθένας μας, να παρατηρούμε και να βλέπουμε κάτι που συμβαίνει και να σιωπούμε. Εδώ σημαίνει συνοχή. Αλλά μια που βρίσκομαι και εδώ στην Κρήτη, θα έλεγα να μοιραστώ και με εσάς τη Μαντινάδα. Λέω διαδίκτυο στην Κρήτη, δημαρχέ μου, δίχως θύμα, δίχως θήτη. Διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θήτη. Απευθυνόμαστε στην διαβάνη. Οπότε αυτή τη Μαντινάδα σας την αφιερώνω. Λοιπόν, οπότε λέμε διαδίκτυο στην Κρήτη, αλλά δεν θέλουμε ούτε θύμα, ούτε θήτη. Οπότε αυτό είναι όμως στο χέρι μας. Και σας καλώ όλους να είστε καλοί πρεσβευτές σε αυτήν την κατεύθυνση. Πώς είναι αυτά τα μηνύματα, είναι εδώ πέρα μπροστά αυτό που έχει διαφάνεια αυτή τη στιγμή, με SMS κλπ. Κλπ. Να προχωρήσουμε. Αν το παιδί μου είναι θύμα, τι κάνω. Το καλύτερο firewall. Τείχος προστασίας. Λίστη. Λοιπόν, παράδειγμα μας. Θα εξαπλήσουμε τα ελληνικά, να πούμε στα αγγλικά. Λοιπόν, είναι η σχέση που πρέπει να έχουμε με το παιδί μας. Θα μου πείτε, είναι δεδομένο, τι μας λέτε κύριε Βητά, μου πείτε τώρα σήμερα στο Λασίδη να μας πείτε στον Άγιο Νικόλα ότι πρέπει να έχουμε καλή σχέση με τα παιδιά μας και αυτό το θεωρείτε είδηση. Λοιπόν, να συμφωνήσω μαζί σας στο γενικό προγραμματισμό, αν και κάπου δεν τον φέρνει Γερμανός ο αγαπητός λοιπόν, συγγραφές, αλλά και η είδηση δεν είναι να ακούσεις ότι λέει ένα σκύλος δάγκωσε έναν άνθρωπο, αλλά να ακούσεις ότι ένας άνθρωπος δάγκωσε ένα σκύλο. Λοιπόν, τότε στρέφω. Ερωτώ. Έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας και το θεωρείτε δεδομένο. Και δεν είναι θέμα ποσοτικό. Μπορεί σε ένα δωμάτιο να βρισκόμαστε 100 ώρες, δεν σημαίνει ότι έχουμε 100 δευτερόλεπτα επικοινωνίας. Μπορεί να έχουμε 100 δευτερόλεπτα παρουσίας και να έχουμε 100 αιώνες με έναν αιώνα, μάλλον το πω έτσι και το πω, επικοινωνίας. Βέβαια, βάζουμε το συνετό, είπαμε μια καλημέρα και επικοινωνήσαμε, περάσαμε όλα τα μηνύματα. Τι σημαίνει αυτό. Είναι επί θέμα ποιότητας. Και τα παιδιά μας φυσικά έχουν την αγωνία τους. Σήμερα το μοντέλο που υπάρχει στην κοινωνία μας είναι το μοντέλο που συνήθως εργάζονται οι δύο γονείς. Τώρα στην εποχή της κρίσης εδώ πέρα εμείς συμβαίνει να έχουμε κι άλλα προβλήματα και λοιπά. Ευχόμαστε όλοι να εργάζονται οι συνάδελφοί μας. Όμως, πόσο αφιερώνουμε στα παιδιά μας. Και αν ήταν δύο παιδιά και παραπάνω, και ευχόμαστε να είναι παραπάνω στις οικογένειες που βιώνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε και να κοινωνήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας. Όχι. Συμβαίνει στην πράξη, θα σας πω ότι και σας το λέω από την εμπειρία μου, η γονή, ναι, παρακαλώ. Αυτό είναι σωστά. Είναι θέμα. Δεν έχει το πόσο Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την άποψη, γιατί είναι πολύ. Παρακαλώ. Τα παιδιά θέλουν και χρόνο. Και όχι μόνο ποιότητα. Θέλουν και χρόνο. Και χρόνο. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Το οποίο χρόνο ποιος θα στέλνει. Ο
κοινωνία. Λοιπόν, θέλετε να αναλύσουμε μια καθημερινή σμέρα, να την πάρουμε μέσα. Λοιπόν. Η άντρα συμπεθέρια θέλουν να γίνει ο γάμος θα γίνει. Να το πω διαφορετικά. Η άντρα συμπεθέρια θέλουν να γίνουν γάμος, αν συμπεθέρει συμπεθέρουν, ο γάμος έχει γίνει. Τελείστε την γνωστήρα. Ο παπάς είναι έτοιμος. Τι θέλω να πω αυτό το πράγμα. Εάν πράγματι θέλουν, μπορεί τη μια μέρα να έχουμε δυσκολία, πράγματι να υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι να μην είμαστε στα παιδιά μας, έτσι αν θέλουν να λέμε αλήθειες. Και πολύ σωστά το έθεσε το μικρό σώμα μας από την Ισπανία. Η Κυριακή, και την ευχαριστώ την Κυριακή, και ένα χειροκρότημα για την Κυριακή, έτσι θα το έθεσε. Είναι θέμα ποιότητας. Λοιπόν, το σεβασμό στην κάθε άποψη και στο αυτό. Δεν διαφωνώ ότι ο καθένας μας πολλές φορές να είναι επιβαρημένο ένα πρόγραμμα, πολλές φορές και το καταλαβαίνουμε αυτό, τα περνάει ο καιρός. Εκείνη την ώρα που είμαστε πρωταγωνιστές του χρόνου, δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν περνάει ο καιρός, θυμόμαστε την τελευταία στιγμή τι δεν κάναμε. Ποτέ στη ζωή δεν μετανιώσαμε για κάτι που κάναμε. Πάντοτε μετανιώνουμε για κάτι που δεν κάναμε ενώ μπορούσαμε να κάνουμε. Και εδώ κάνω και επιστρατεύουμε και απευθύνουμε στους γονείς. Αξιοποιήστε το χρόνο. Και εγώ έχω τα παιδιά μου τώρα μεγάλους, φοιτητές είναι και λοιπά. Αν με ρωτήσετε ανθρώπινα, Γιώργο, τι έκανε δεν είναι αυτό, θα έλεγα ένα απόγευμα, μια Κυριακή, το μεσημέρι που δεν έπρεπε να πάω στο γήπεδο, γιατί έπρεπε να πάω και σειρά, δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το πράγμα που λέω, δεν το αφιέρωσα να είμαι μαζί του. Το λέω με διάθεση αυτοπρακτική. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε, και πότε είμαστε δίκαιοι και αποκαλυστούμε τη δικαιοσύνη στα εγγόνια μας. Λέει του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί. Γιατί στο εγγόνι μας είμαστε πιο επίοικοι και πιο αυτό. Γιατί ακριβώς θυμόμαστε τις ενοχές μας, οι ερημίες έρχονται και γίνονται και λένε. Γιατί υπάρχει παραπάνω χρόνο. Όχι τυχαία. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα είναι εν σοφία ποιηθέντα. Δεν διαφωνώ. Κοιτάξτε λίγο, ουσιαστικά είναι αυτό που είπε η Κυριακή, πολύ σημαντικό. Ποιότητα είναι η ζωή, δεν είναι ποσότητα. Λέει ο άλλος πόσα χρόνια έζησες. Ποια χρόνια έζησες. Έζησες. Καταστρέφω. Ανέπνιες. Βάζεις και τον ύπνο μέσα. Βάζεις και τα όνειρα του ύπνου. Λοιπόν, δεν θέλω να το επεκτείνω. Συγγνώμη, θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Παρακαλώ. Έχω την αίσθηση ότι όταν είναι μικρά τα παιδιά έχουν ανάγκη να περνάνε πιο πολύ χρόνο με τους γονείς και όταν μεγαλώσουν οι γονείς έχουν πιο μεγάλη ανάγκη να είναι με τα παιδιά. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνω. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνω. Καταρχήν όλοι οι μεγάλοι κάνουμε ένα στρατηγικό λάθος. Ξεχνάμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Ή το πιέζουμε μέσα να μην εμφανίζεται, ενώ είναι το παιδί μέσα μας. Λοιπόν, όμως και είναι όμως είναι το παιδί. Είναι το κίνητρο της ζωής. Και καλό είναι να είμαστε παιδί και να μην κρυβόμαστε ότι έχουμε μέσα μας το παιδί μας. Λοιπόν, συνεργασία με το σχολείο. Το είπαμε από μέσα. Πολύ σημαντικό. Το σχολείο πρέπει να το στηρίζουμε. Το σχολείο μας, από το βήμα αυτό, ότι υπάρχει χάρη των παιδιών μας. Δεν υπάρχει ούτε χάρη των δασκάλων, ούτε χάρη των γονιών. Υπάρχει χάρη των ανθρώπων. Οι δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν χάρη των πολιτών. Δεν υπάρχουν χάρη τη θέση μας. Αναφέρουμε, δήμαρχοι μου, αναφέρουμε σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Έτσι, είπα προηγουμένως στο περαστικό που είμαστε, όμως. Το εφημερίδιο είναι πολύ σημαντικό, όμως πρέπει να έχουμε στο νου μας αυτό. Και πολλές φορές και εμείς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύου που μετέχουμε για όσους έχετε Facebook, με το Cyber Alert, Cyber Kit, να σας καλούμε να μας επισκεφτείτε, λογοδοτούμε στον κόσμο. Το τι έκανε σήμερα κύριε διευθυντά μου, οφείλω να λογοδοτήσω στον κόσμο. Αν ενημέρωσα 10 μαθητές, 20, 100, 100 γονείς κλπ. Σε οποιοδήποτε μετερίζει ήταν, οφείλω να το πω. Με διαφάνεια. Προχωρούμε. Social media, να μπορούμε. Πολύ σημαντικό να προσέχουμε να διαβάζουμε τα λεγόμενα ψηλά γράμματα σε όλα τα επίπεδα. Πόσοι από εμάς εδώ δεν έχουμε Facebook, πόσοι δεν έχουμε ή έχουμε. Α πω εγώ πόσοι έχουμε. Εγώ θα πω όσοι έχουμε. Όσοι έχουμε, βάζουμε ένα λεφτό. Δεν λέει τίποτα αυτό. Όμως το ζητούμενο είναι πόσοι από εμάς που έχουμε Facebook διαβάσαμε μηδέν ως εξαρτημένο και το μιλούν του όρου στα ψηλά γράμματα. Υπάρχει κανείς που το διάβασε, αλλά τον έχω μαζί μου. Θα διαβάσει ο Κωστής. Αν τον έχω μαζί μου, τον Κωστή. Λοιπόν, αρκεί να είσαι και ο Κωνσταντίνος πραγματικός, σταθερός. Αυτό σημαίνει Κωνσταντ. Από το ίστα. Λοιπόν, να σου πω το εξής. Δεν έχουμε διάβαση. Και τον πρώτο όρο που δεν έχουμε διαβάσει Κωνσταντίνη είναι ότι το Facebook ονομερώσε αυτό να αλλάζει όποτε θέλει τους όρους.
Φανταστείτε ότι υπογράψαμε όλοι μας μια σύμβαση που λέει ότι το κάθε έργο είναι να αλλάζει τους όρους. Έχετε υπογράψει τέτοια σύμβαση. Ξέρετε πολλές σύμβασεις τέτοιες. Αλλάζει όλους τους μονομένους τους όρους. Λοιπόν, άρα βλέπουμε στη δική μας υπογραφή, κάνει ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ένα αυτό. Επίσης, στη φωτογραφία. Κυριακή, γινόμαστε συνεταίροι. Όταν την ανεβάζουμε τη φωτογραφία, γινόμαστε επίσημα συνεταιρικά, την έχουμε το Facebook. Μπορεί το Facebook για διαφημιστικούς λόγους, όχι πάντα για κακόβουλους λόγους κλπ. Να την χρησιμοποιήσει. Και αν τέλος πάντων έχουμε το γεφύρι του Αγίου Νικολάου, κανένα πρόβλημα να φέρουμε και περισσότερους τουρίστες να επισκεφθούν τον όμορφο τόπο και τον παραπάνω, να διαφημίσουμε τον τόπο μας. Δεν είναι κακό. Όμως, αν κάτι άλλο συμβαίνει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο. Άρα, προσέχουμε, προχωρούμε. Να ευχαριστήσω την ομάδα εδώ, έτσι δυνατή. Έτσι. Ευχαριστώ. Το όνομά σου είναι Αγγελική. Βασιλική. 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 Και να χαιρετούμε και για τη Βασιλική. Λοιπόν. Τσεκίν. Λέει κάποιο. George B. Προφανώ δεν είμαι εγώ, αν και ταιριάζει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν. Λοιπόν, όμω, κάποιο είπε λέει 19 με όπως λέει 11. Είπα στου πράσινου, αν λοιπόν, ας πούμε και λοιπά. Και τι έγινε στην περίπτωση αυτή, μια ακούσια μετακόμιση. Έτσι δεν έχει κακό, είναι ο άλλο όρο τη. Λοιπόν, ακούσια μετακόμιση. Του πήραν όλα τα επάγγελμα, ήταν και καλοκαίρι, και κεφάλαιο οι διαρρήκτε και το αφήσαμε. Λοιπόν, όλα γίνονται. Υπάρχει λόγο να ανεβάζουμε την ιδιωτικότητά μα. Σε ποιο σημείο. Είναι ζητούμε. Και ο καθένα είμαστε μεγάλα παιδιά, τη στιγμή που ολοκληρωθήκαμε, έχουμε και ο καθένα ευθύνη αυτό που ανεβάζουμε. Το λέω παρεμπιπτόντω. Προχωρούμε. Ή 11 και τον 88, ανάλογα όπως προτιμάτε τη σειρά των αριθμών.
είναι ένα 24 σε 24 ώρες, 25 ώρες βάση που χωρίζουμε ακουστή και μάλιστα αυτή την εβδομάδα συμπίπτει δήμαρχη έχουμε αλλάξει το τηλεφωνικό κέντρο όπου βοηθούμε γιατί έχουμε και την υποδιεύση μας στη Βόρεια Ελλάδα να μπορούμε να κατανέμονται τα τηλέφωνα με τρόπο χωροταξικά δίκαιο και να μην χάνεται πολύτιμο χρόνο. Και να μπορούν ενδεχομένως με τυποποιημένα μηνύματα να μπορούν οι συνάνθρωποι μας να ενδεχομένως κάποια απορία τους να λυθεί από το μήνυμα που θα ακούσουν στην πρώτη φάση και να μην χρειάζεται να επικοινωνήσουν κλπ. Για να έχουμε πραγματικά μια ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Και εκεί θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά. Λοιπόν, μας είχαν πάρει τηλέφωνο, κλείνουμε τον πληθυσμό. Η είδηση δεν είναι να πούμε να πάρει ένας γονέας να πει τι κάνουμε το παιδί μου. Η είδηση είναι να ακούσει ένα τηλεφώνημα και να λέει ο μπαμπάς είναι με τις ώρες στο διαδίκτυο. Τι κάνουμε. Η μαμά είναι με τις ώρες στο διαδίκτυο και δεν έχουμε και φαγητό το μεσημέρι. Λοιπόν, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, κι όμως, τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, αυτό είναι η είδηση για εσάς. Για μένα ναι, είναι η είδηση. Γιατί όλα αυτά, καλή είναι η χρήση okay, και λέω και στα παιδιά μας απευθυνόμενος, δεν είναι μόνο το διαδίκτυο στη ζωή μας. Προφανώς είναι μια εξέλιξη στην οποία βεβαίως και θέλουμε την χρόνια να χωρίζουμε, όμως είναι και τα γήπεδα που έχει ο κ. Δημάρχος φροντίσει να υπάρχουν και τα πάρκα και οι πλατείες και επειδή στην αγωνία του να τα κάνει καλύτερα. Έτσι, να, είναι, να παίζουν τα παιδιά μας, να ασχολούνται με τον αθλητισμό, με την παράδοση, με τους χορούς κλπ. Κλπ. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι η ζωή μόνο διαδίκτυο. Έτσι, είναι και άλλα πράγματα. Και εκείνο το τονίζουμε και οι βιβλιοθήκες όπου υπάρχουν να ενισχύσουν το διάβασμα και τη μελέτη. Λοιπόν, θα κερδίσουμε αυτό. Και φυσικά αυτή την εικόνα δεν τη θέλουμε να είναι στο μέλλον ο άνθρωπος. Τόσο... Οι τεχνολογίες έχουν αξία και εμείς σας είμαστε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Όλοι ακούμε τη λέξη software, hardware, έτσι. Για μένα το πιο σημαντικό όμως, Δημαρχέ μου, είναι το humanware. Το πρόσφατα στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο άνθρωπος όχι να είναι δούλος της τεχνολογίας, αλλά η τεχνολογία να κάνει καλύτερη την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα. Δεν χρειάζεται, δεν τις χρειαζόμαστε τεχνολογίες σε την άλλη κάνει στην διαφορετική προεκατεύση. Όμως εκεί πρέπει να δουλέψουμε και να έχει μια ανθρωπιστική βάση, ένα κριτήριο των άνθρωπων και γνώμονα και να μην φτάσουμε σε αυτές τις εικόνες. Προχωρούμε. Δεν πειράζει. Εκεί να πούμε μια λοιπόν, για τις διαταραχές. Μια που πλησιάζει ο κύριος Περιφέρειας της Υγείας, που είναι και αρθροπαιδικός, που ήταν στο δημόσιο μαζί σας, του είπα για να σου πούνε και αρθροπαιδικός, λέω, στο μέλλον έχετε πολύ μπροστά δουλειά εσείς οι αρθροπαιδικοί. Μου λέει, γιατί. Λέω, πρώτα απ' όλα πας σε μια καφετέρια εδώ στον Αγίου Νικόλα και βλέπεις δύο παιδιά κάθομαι από εδώ, δύο παιδιά κάθομαι εκεί. Και όλοι συγκεκριμένοι πάρα πολύ κινητό και δεν ανταλλάσσονται μια κουβέντα. Ούτε ένα φθόγκο. Α, ε, ο. Το ξεχάσαμε και αυτό. Λοιπόν, και βλέπεις ανταλλάσσουν μηνύματα ενώ κάθονται απέναντι. Διαψεύστε με αν διαπιστώ ότι κάποια άλλη πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε λέω σίγουρα έχουν λόγο οι αυχαινολόγοι, δηλαδή γιατί όλοι μας είμαστε σκημένοι σε αυτό και ενδεχομένως για εμάς τους μεγαλύτερους οι οικονοτολόγοι δήμαρχοι, γιατί τις τελευταίες στιγμές γράφουν τις αποφάσεις όταν και βγούμαστε. Λοιπόν, οπότε οι ορθοπαιδικοί έχουν σίγουρα εξασφαλίσει αυτό. Λοιπόν, ναι, το ξεπεράσουμε, δεν είναι σίγουρο. Εμείς είμαστε υπερόμενοι της τεχνολογίας Κωνσταντίνη και μπορούμε να κάνουμε την παρουσίαση οπτικοποιώντας το λόγο. Οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε οπτικοποιώντας το λόγο έτσι, και την εικόνα να την κάνουμε λόγο και το αντίστροφο. Όταν επανέλθει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας τονίσω, με την ευκαιρία αυτή να ξέρετε, ότι τα θέματα που μας ενισχύουν πλέον στην ατζέντα, πέρα από τα παιδιά μας που τα αναλύσαμε όλα αυτά που είπαμε και τα δεδομένα, είναι το 50% των υποθέσεων που έχει σχέση με τις συναλλαγές που έχουν σχέση με το ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικές αγορές κλπ. Πόσοι από εδώ δεν έχετε κάνει ηλεκτρονική αγορά. Δεν έχετε κάνει ηλεκτρονική αγορά. Ωραία. Σίγουρα όμως έχετε πάει σε ATM. Άρα μια ηλεκτρονική συναλλαγή δεν έχετε κάνει. Έστω με ένα υπότιτλο password των 4 αριθμών. Έτσι. Άρα υπό την ευρύτερη διευρυμένη έννοια πλέον δεν υπάρχουν. Είναι ασπανίζουν, είναι είδηση να ακούσουμε κάποιο ότι δεν έχει ούτε καν και αυτό. Άρα είναι μια πραγματικότητα. Και αυτή η συναλλαγή που έχετε με το ATM είναι μια ηλεκτρονική συναλλαγή ουσιαστικά. Λοιπόν, αν το τρέξω, πάμε και προς το γραφείο στο τέλος. Ένα μέρος που μας απασχολείται αυτό, έχουμε πολλές περιπτώσεις από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν θέματα γιατί αλλάζει κάποιος ένα email λίγο στην αρχή και θέλει προσοχή εκεί πέρα και μπορεί να πάρει τα χρήματα αλλού. Ενώ έχει παραγγείλει ο άνθρωπος και νομίζει ότι έγινε μια συναλλαγή μεταξύ δύο ατόμων κλπ. Στην καθημερινότητα για τη ρουτίνα. Γιατί η ρουτίνα είναι στην ουσία του πατώματος. Και αυτό που λέγεται το business email compromise ή money in the middle, περιβάλλει κάποιος, αλλάζει ένα στοιχείο του email,
με αποτέλεσμα θα μου πείτε για μια μικρομεσαία επιχείρηση είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Δεντάμου. Βεβαίως, γιατί αν κάνει 2-3 άσπρες κινήσεις στις τάξεις του 40-50.000 ευρώ ή κάνει ξαναλέκη, βεβαίως μπαίνει σε μια διαδικασία διακινδύνευσης ίδια η τύχη της επιχείρησης. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά, μπορεί να χάσουμε θέσεις εργασίας. Εμείς θέλουμε εδώ και συνεργαζόμαστε με τα επιμελητήρια και τα καλούμε τα επιμελητήρια και μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης καλούμε επίσης να ενημερώσουν τα μέλη τα επιμελητήρια. Δεν είμαστε μόνο για να παίρνουμε τις συνδρομές. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στα αυτό και καλούμε έχουμε μια εφαρμογή, ένα application σε App Store, Play Store, όσες συνήθως και έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, το Feel Safe e-commerce και στα ελληνικά και στα αγγλικά που μπορείτε να δείτε χρήσιμες συμβουλές για όλους. Έχουμε το Cyber Kit, μια άλλη εφαρμογή, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως έχουμε Cyber Alert, Cyber Kit. Πολύ σημαντικό, γιατί επιλέξαμε τη στρατηγική επιλογή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω αν έχετε ως Δήμος Facebook, έχετε Facebook. Ωραία, πώς είμαι, σας κάνω like. Είμαι ο Άγιος Νικόλας. Όμως και εσείς θα παρακολουθήσετε, κύριε Δήμαρχε, να ακολουθήσετε και το προφίλ μας, να δείτε τι καλό έχουμε. Αν σας άρεσε, θα μας κάνετε like. Αν δεν σας άρεσε, θα μας κάνετε dislike. Σε κάθε περίπτωση, θα είναι μια καλόπιστη πρακτική. Δίκαιη. Ανεβάζουμε εκεί πέρα το τι ακριβώς κάνουμε, για να λογοδοτούμε όχι απέναντι μόνο στους συναδέλφους εδώ πέρα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, το τι κάνουμε στις δράσεις μας. Και εκεί, ό,τι ιδέα έχετε, για παράδειγμα, προχθές, θα σας πω μια ιδέα που σκέφτηκα. Καλή ώρα, θα μας είπα να μιλήσαμε. Με καλέσατε εδώ οι φορείς. Πόσους μήνες παλεύουμε, όπως το πες. Από τον Μάιο. Είχα υποσχεθεί και τον Μανώλη εδώ πέρα κλπ. Πρόεδρε, δεν είναι σημαντικό. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως τι σκέφτηκα τη πρώτη. Λέω, Γιώργη, δεν ανεβάζει ένα πρότυπο πάνω. Δεν μπορεί ο καθένας να το κατεβάσει μέσω διαδικτύου. Τι στοιχίζει. Δεν μπορεί ο κάθε φορέας να κάνει μια αίτηση, ένα αίτημα. Δικαιούται το κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, έτσι ώστε και εμείς έγκαιρα να προγραμματίσουμε τον τόπο. Με το που το ανεβάσαμε στο διαδίκτυο, σας πληροφορεί και θράψη. Ήταν όλοι οι γονείς και οι δαιμόνες, σύλλογοι, σχολεία. Δεν πάω και σε σχολεία που δεν πήγαμε. Και εκεί δίνουμε προτεραιότητα. Σε αυτά που δεν πήγαμε, σε αυτά που πήγαμε, αυτό δεν είναι είδηση, γιατί όλα τα παιδιά δικαιούνται, να μπορούν να έχουν την πρόσβαση. Να τους πούμε. Και είπα τα παιδιά του συνεργάτε του 120 και όχι μόνο και άλλα παιδιά, γιατί ουσιαστικά είναι όλες οι αιτήσεις και πρόσφατα ενεργοποιήσαμε και να ευχαριστήσω εδώ και τον Μανώλη Παπαδάκη, δύο παιδιά που έχει ορίσει. Κατά θέματα δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να δημιουργήσουμε ένα τοπικό δίκτυο ουσιαστικά, να αποκεντρώσουμε αυτό το πράγμα, να το δούμε και μπροστά και να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που έχουν τα νέα τα παιδιά εμείς και εδώ πέρα. Λοιπόν, και να το προχωρήσουμε. Και αύριο μεθαύριο αυτά τα παιδιά μετά από μια εκπαίδευση να μπορούν εδώ οι τοπικοί σύνδεσμοι να μπορούν να εκπαιδεύσουν ένα σχολείο. Οπότε, λοιπόν, πώς θα κοστεί, πράγμα ξεκίνα σήμερα και πάνε στο Ρομπέτι. Θέλουν να μου ενημερώσουν το 15ο χωριό του Ρομπέτι. Ποιο είναι το χωριό? Ψυχρό. Έχει στο ψυχρό, θα είμαστε θερμοί στο ψυχρό. Λοιπόν, θα αποκαταστήσουμε τη θερμοκρασιακή αναστάτωση ή αδικία. Λοιπόν, στο ψυχρό θα είμαστε θερμοί. Λοιπόν, άρα όλα θέλουν αέρα και φαντασία. Έτσι. Εδώ τώρα στο σημείο αυτό, εδώ είναι οι διαδικτυακές αγορές που λέγαμε. Προτείνουμε prepaid card, δηλαδή όταν θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν, αγοράστε την τράπεζα μια κάρτα συγκεκριμένου ποσού. Οπότε και στη χειρότερη περίπτωση, τουλάχιστον ότι πατήσετε στο επίπεδο της κάρτας και να μην είναι όλο το ποσό. Για παράδειγμα, έτσι είναι σημαντικό για μας. Το προτείνουμε αυτό σε καλή πρακτική. Το username. Πολλές φορές έχουν πει το ασφαλές password. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει να χρησιμοποιήσει το ασφαλές password. Συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και χαρακτήρων. Αυτό είναι το ασφαλές password. Γιατί υπάρχει και το μη αναμενόμενο πάτερ. Ξέρετε ποιο είναι το μη αναμενόμενο? Το όνομα της πεθεράς μας. Το όνομα της πεθεράς. Γι' αυτό και με ρωτώ πολύ, πώς είναι ο πεθεράς μου. Λοιπόν, της έχω ζητήσει συγγνώμη. Του λέω, πεθεράς είναι διάσημο, λέω πανελλάδικα. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις στην Αρτανία. Μήνα Μάιο, ημέρα Παρασκευή, απόγευμα. Χρονικό υπογράστριο σε μια οργανωμένη χώρα, Μεγάλη Βρετανία. National Health System. Αποτέλεσμα, αναβλήθηκαν δεκάδες χειρουργία, εκατοντάδες χειρουργία και άλλες εξετάσεις. Καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει. Το σκεφτήκατε ποτέ σε άλλες χώρες εξωτικές, μην τις ονοματίσουμε και επειδή είμαστε μακριά, όσες φορές που κουντρούλες θα ξαναπαντρεύονταν? Γιατί δεν έχουμε φροντίσει. Παρασκευή μεσημέρι το ελληνικό δημόσιο κλείνει. Τα λέμε αλήθειες. Δήμαρχε μου, αν δεν αντίστρεψε με την πραγματικότητα, να έρθουν να κατοικήσουν τον Άγιο Νικόλαο. Αν αυτό είναι διαφορετικά. Τα λέμε αλήθειες. Τι σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρες. Όλοι μας.
Υπηρετούμε εδώ μέσα. Μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα του ληξιαρχείου, βεβαίως. Μας ενδιαφέρουν το κέντρο υγείας, μας ενδιαφέρουν αυτό. Θα καθίσουμε, θα δομήσουμε και θα υποδομήσουμε μια κουλτούρα ασφάλειας. Τα παραδείγματα ότι τι δεν πήγε σωστά σε μια οργανωμένη χώρα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα. Αλήθειες τα λέμε. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να σεβόμαστε, να έχουμε τον αυτοσεβασμό μέσα μας. Λοιπόν, όταν θα λέμε τις αλήθειες, θα τις λέμε φωναχτά. Και τα λέω βάρκα όμως, έναντι όλων. Οπότε, να καθίσουμε κάτω και να χτίσουμε. Λέγεται ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, παράδειγμα. Ένα συλλογικό όργανο πολύ σημαντικό. Βεβαίως, να καθίσουμε κάτω. Λέγεται παράδειγμα διυπουργικά, να δούμε κλπ. Εξαρτώμαστε πλέον από την τεχνολογία. Βεβαίως εξαρτώμαστε. Και πρέπει να προσέχουμε τα δεδομένα μας που τα έχουμε. Να τα σηκώμαστε. Λοιπόν, μόνο έτσι θα είναι στοιχείο της οικονομίας μας. Εδώ να πούμε ότι είναι η δράση, τελειώνει η παρουσίαση, είναι η πρώτη-τελευταία παρουσίαση. Το τι περιλαμβάνει αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς εδώ πιστεύουμε και υλοποιούμε την πρόληψη. Και εδώ να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που υλοποιούν αυτά τα πράγματα και να ευχαριστήσουμε παιδιά και δύο παιδιά που δεν επάνω εδώ παρούσε, μάλλον την Δέσποινα Τεφραγιαδάκη και καλή τη ώρα που συμβαίνει εδώ το μέρο και η Βάγια Ελληνού. Καλή τη ώρα και άλλα παιδιά που κατάγονται από εδώ. Τα παιδιά αυτά είναι που υλοποιούν αυτά που βλέπετε. Έτσι, πρόσφατα μετήχαμε στην Global Air Protection Day, ανάμεσα στα άλλα, ήταν μια δράση παγκόσμια που είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που συμμετείχε με όλα τα αεροδρόμια. Και ανάμεσα αυτά και είναι ο αερολιμένος που βρίσκεται στο Λασίδι. Υπάρχει αερολιμένος που βρίσκεται στο Λασίδι. Λοιπόν, δεν υπολείπεται ο αερολιμένος του Λασίδι με τον Βενιζέλ. Όταν λέμε ότι είμαστε σε μια χώρα που προσβάλλουμε την ολιστική προσέγγιση για τα θέματα ασφάλεια, δεν κάνουμε έκπτωση σε τίποτα. Άρα πάμε με εξωστρέφεια. Και ουσιαστικά πάμε εξωστρέφεια γιατί θέλουμε να καταργήσουμε το www.miseria.gr. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αλλά με δουλίτσα. Προχωράμε στην τελευταία. Αυτό είναι ο ψηφιακός αστυνόμος. Τα συνέδρια που έχουμε, τα application τα βλέπετε. Στο Twitter βλέπετε λογαριασμό. Η επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι στο Facebook. Για όσους έχετε Facebook, είναι το Cyber Alert. Και έχετε τον αριθμό επικοινωνίας και το email επικοινωνίας. Παίζουμε μπάλα που παίζει η κοινωνία. Για ποιο λόγο? Γιατί σήμερα ο μέσος Έλληνας δεν διαβάζει εφημερίδα πολύ περισσότερο και τα παιδιά μας. Όλοι λειτουργούμε στην λογική των tweet. Έτσι, βλέπουμε το οκτάστιο και φαίνεται. Λοιπόν, αν θέλουμε όμως να περάσουμε ένα μήνυμα, εδώ πέρα. Με διαφάνεια κλπ. Και τελευταία εκδήλωση, αυτό το άλλο που φύγει το παρέτ. Και τελευταία αυτή η ενημέρωση, αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, συγγνώμη για την αρχική καθυστέρηση, αλλά πραγματικά νιώθω μέσα από το βάθος της καρδιάς μου να ευχαριστήσω προσωπικά άτομα όπως ο Κωστής που γνωρίζω χρόνια και γνωριζόμαστε πόσο γνωριστή. 7 χρόνια, έτσι. Και χωρίς να τον γνωρίζω τον Κωστή, σήμερα είναι ουσιαστικά η δεύτερη πρώτη φορά που βρεθήκαμε και πράγματα, ήταν μια φορά στο Ερέκλειο. Το Μανώλη επίσης και όλους τους άξιους συνεργάτες δούλευαν στο διευθυντή μας και τον πρόεδρο του Σωματείου μας εδώ. Γιατί σε αυτά τα παιδιά και σε αυτά θέλουμε το χειροκρότημα εδώ στην τοπική κοινωνία να το αποδώσουμε στα παιδιά. Στον Δήμαρχό μας και στην τοπική αφαιρήξη και την εκκλησία μας που ακριβώς χαίρονται και σέβονται και τους ευχαριστώ που ήταν εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Παρακαλώ. Ονομάζομαι Μιχάλης Κλώντζας, είμαι τον Δίδατο στον Άγιο Νικόλο και έχω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Σύμφωνα με την εμπειρία της υπηρεσίας σας, πρώτον, ποιοι είναι κατά σειρά ποσοστιαία οι κίνδυνοι που διατρέχουν τα παιδιά μας στο ίντερνετ, δηλαδή αν είναι ακριβώς, και δεύτερον, αν εσείς σαν υπηρεσία βλέπετε ή προλαμβάνετε τους ίντερνετικούς εγκληματίες πριν φτάσουν στην πόρτα μας. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συνηθίζω να λέω πρώτα απ' όλα το μικρό όνομα για τον απλούστατο λόγο, γιατί κουράστηκε η Νουνά και ο Νουνός να σας βαφτίσουν. Το υπόλοιπο το έχω και τα πρώτα εξαδέρφια, οπότε καλό είναι να επιμείνουμε στο πρώτο όνομα. Αγαπητέ Μιχάλη, θα έλεγα στο πρώτο ερώτημα, στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, έχει σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τη διαχείριση της ιδιωτικότητας. Δηλαδή, αυτό που λέω στα παιδιά μας, να είναι καπετάνοι, κυβερνήτες, κυβερνοχώρος, κυβερνήτες του σκάφους που λέγεται ζωή τους. Αν κάποιος δικαιούται να έχει εικόνα για την εικόνα τους ή για την πληροφορία που τους αφορά, είναι τα ίδια τα παιδιά. Και εκεί εμείς είμαστε δίπλα οι γονείς, αλλογοί τους σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ αυτό κάτι ταπεινή μου γνώμη, σαν πρώτο. Που μπορεί να τα εκθέσει στο κίνδυνο αυτό. Το δεύτερο, το τι μπορούμε να προλάβουμε. Θα το πω διαφορετικά. Αντιστρέφω το ερώτημα και λέω,
Κάποιος σήμερα δεν καταγγέλει ότι έγινε κάτι σε βάρος του. Προστατεύει το επόμενο θύμα. Όχι. Αν το παιδί μας είναι το θύμα, το τωρινό, αν ο προηγούμενος το κατήγγειλε, θα ήταν το παιδί μας θύμα. Όχι. Να το αντιστρέψω, να το επεκτείνω το έργο. Βγαίνω έξω από την ωραία αυτή αίθουσα και φιλόξενη και βγαίνω έξω και βλέπω ένα φανάρι ότι είναι χαλασμένο. Και πού έρχεσαι ο Δήμαρχος να έχει 25 μάτια, κλπ. Δύο μάτια του χάρη ο Θεός και κάποιες ώρες να μπορεί ο άνθρωπος να κινείται. Αν δεν το θέσω υπόψη, ξέρει, Δήμαρχε, αγαπητέ διοικητά, διευθυντά τη τροχιά, έτσι να πείτε εδώ πέρα. Το τάδε φανάρι, χαλάσει και τέλος πάντων ανθρώπινο είναι, χαλάσει και οτιδήποτε. Και δεν το θέσω υπόψη. Έχω εγώ ευθύνη ως άτομο που το διαπίστωσα και το είδα. Κι όμως ο γιατρός που είστε στην οδοντιατρική, λέει ο Ιπποκράτης, κάλε το θεραπεύει, εδώ το προλαμβάνει, παρά το θεραπεύει. Όμως για να πάμε το θεραπεύει σημαίνει το προλαμβάνει αντιγιά. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι ακριβώς θα πρέπει εκεί να εστιάσουμε και θέλω να δείτε τι σημαίνει εδώ η επίσκεψη σαν μια αφορμή. Φυσικά και δεν εξαντλήσαμε τα θέματα και φυσικά σε μια διάλεξη όσο και δίνος να είναι ο μιλητής κλπ. Και περισσότερο κοινωνούμε εδώ κάποιες απόψεις και ερωτήματα. Και ευχαριστώ πραγματικά για το δοκιμά σας. Νομίζω θέτει τα θέματα σε μια σειρά. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Παρακαλώ. Πατέρ Στάβας, στο Facebook, προσωπικά εγώ τι έχω αντιληφθεί. Ότι ας πούμε λέει κάποιος ότι λέω με πατήρ Ιωάννη Στάδα και βάζει μια εικόνα, βάζει ένα άγγελο, βάζει την Παναγία, όλα αυτά. Εγώ στο προσωπικό μου Facebook έχω βάλει τη φωτογραφία μου και μάλιστα μαζί με τον Πατριάρχη, τότε που είχαμε μια συνάντηση. Είναι σωστό το πρώτο ή το δεύτερο? Γιατί τώρα εκεί μπερδευόμαστε. Ευχαριστώ, Πατέρα Σταύρο. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της δικής σας εικόνας είναι απόλυτα σωστό. Σε ό,τι αφορά την εικόνα του Πατριάρχη, ενδεχομένως πρέπει να ρωτήσω τον κύριο τον Πατριάρχη, τον Σεβαστό, τον Παναγιώτατο. Όμως έτσι, με πολύ εμπειρία και με πολύ αγάπη. Όμως φυσικά δεν το έχετε πράξει κάτι με μια διάθεση εδώ, με πατρική τέλος πάντων αυτό. Την οικονομία τέλος πάντων τη αυτό, αλλά θεωρώ όμως απόλυτα διαχείριση είναι την εικόνα την προσωπική μας. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε τι θα με συμβουλεύατε, θα σας έλεγα μια τοποθέτηση της εικόνας με την έννοια του αυτού. Έτσι, φυσικά και ο Παναγιώτης δεν θα διαμαρτυρηθεί γι' αυτό όμως. Να πω το άλλο, ότι ναι. Αυτό σωστό που λέτε, αλλά όταν δηλαδή κάποιος βάζει μια εικόνα, βάζει ένα λουλούδι και μην είπε ένα όνομα. Και μου ζητάει, ας πούμε, να γίνομαι φίλη. Μα δεν ξέρω τι είναι παιδικά από το. Προφανώς. Προφανώς όμως το λουλούδι θα έχει ένα τηλέφωνο. Και το λέω με πρέπει λουλούδι. Λοιπόν, τώρα λουλούδι και λουλούδι έχει μια φορά. Θα το κάνουμε πλεξούδερ, οπότε δεν θέλουμε να το πάμε ακόμα παραπάνω. Όμως, σε κάθε περίπτωση είναι ο σαφής και κατανοητός. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την ευκαιρία σας και για τους διοργανωτές σας στις εκδηλώσεις. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα όσον αφορά την παρέμβαση της αστυνομίας και της αστυνομικής διεύθυνσης δίευθυνσης εγκλήματος σε κάποιον ο οποίος μπαίνει στο ίντερνετ, έρχεται σε επαφή με αθώα θύματα, ειδικά παιδιά, τα παραπλανά, τους αποσπά πληροφορίες ενδεχομένως και φωτογραφίες, ειδικά φωτογραφίες, και στη συνέχεια τις κατεβάζει ή μέσω υπολογιστή ή σε βίντεο στο κοινωνικό σύνολο, σε μαθητές και οπουδήποτε αλλού. Η δίωξη αστυνομικού εγκλήματος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει τεχνολογικά για να σταματήσει αυτή την διαδικασία όταν πλέον το παιδί πάει και πει το πρόβλημα σε σχέση με αυτό που του συμβαίνει ή ακόμα και αν δεν το πει και το πει το αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος, ένας άλλος γονέας στο σχολείο ή κάποια άλλα παιδιά και το καταγγείλουν στην αστυνομία. Υπάρχει δυνατότητα της τεχνολογικής παρέμβασης μέσω ίντερνετ της διεύθυνσης της αστυνομικής δίωξης του εγκλήματος? Σας ευχαριστώ πολύ. Το μικρό όνομα. Μανώλης. Σας καλώ, Μανώλη. Σπάνιο για βρήκη, Μανώλης. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν πραγματικά έτσι σημαντική. Εκείνο που θέλω να πούμε καταρχήν, ως διεύθυνση πρόληψης, όχι διώξης μόνο,
πρόληψης και δίωξης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο είναι ότι βασιζόμαστε σε δύο πυλώνες. Δύο πυλώνες οι οποίοι είναι κέρια σημασίας και είναι δυναμικοί. Ο ένας πυλώνας λέγεται τεχνολογία και είναι δυναμικός γιατί αυτό που λες στην τεχνολογία από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο αλλάζει. Δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα στο δευτερόλεπτο που διατύπωσα για να αρέσει την πραγματικότητα, την προγενέστερη. Το καταλαβαίνετε όσοι είστε από τον χώρο αυτό. Και ο άλλος είναι ο θεσμικός που σημαίνει Harmonization of Legal Frameworks, δηλαδή εναρμόνιση δικαιωτικών συστημάτων. Τι πιστεύει κάθε χώρα, να σα πω ενδεικτικά ότι για παράδειγμα η Facebook και η Google εδρεύουν όχι απλώς στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά στην πολιτεία Καλιφόρνια. Έχει σημασία γιατί εκεί εφαρμόζεται το state law, δηλαδή της πολιτείας Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια, για παράδειγμα, η εξύβριση μπορεί να μην είναι ποινικό αδίκημα, να είναι μόνο αστικό. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν εδώ ότι εδώ το ποινικό είναι και ποινικό και αστικό. Έχουμε θέματα εναρμόνισης δικαίου. Είναι άλλο πράγμα τεχνολογικά τι μπορούμε να κάνουμε. Το τονίζω όμως, και αυτός είναι ο λόγος που ζήτησα θεσμική θωράκιση της διεύθυνσής μας στον χρόνο που είμαι εδώ στον 1,5. Έχουμε εισαγγελέα δίπλα μας. Είμαστε σε μια χώρα που έχουμε 63 κατακαιρματισμένες εισαγγελικές περιφέρειες. Και αν εγώ εξηγήσω σε μέσο 2-3 εισαγγελίες το ίδιο πράγμα με πόσες φορές, καταλαβαίνετε το έχουμε χάσει τέλος. Άντε γεια. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε έναν εξειδικευμένο δίπλα μας, όπως έχουν και άλλες χώρες προηγουμένως, γιατί έχουν προετοιμαστεί στο κομμάτι αυτό, να έχουμε αμέσως λύσεις, όπως είπατε προηγουμένως, σωστά, και να σεβόμαστε το συνταγματικό πλαίσιο που είναι η χώρα, το διαδίκτυο, μην ξεχνάμε, είναι χώρος ελευθερίας έκφρασης. Προσέξτε λίγο, δεν θα πάμε στα ερωτήματα τα κέρια που θέλετε. Σας λέω γενικά τι πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα, οι γονείς των παιδιών δεν είμαστε κλάστρες, δεν είμαστε διακοσμητικοί. Έχουμε την ευθύνη μέχρι τα παιδιά μας να ενηλικιωθούν, άρα να απασπίσουμε και τα δικαιώματα που θίγονται των παιδιών μας. Αλλιώς δεν έχουμε και λόγο να έχουμε και γονική μέρη. Υπάρχουν διαδικασίες που προβλέπουν άρση της γονικής μέρη από φυσικούς γονείς. Συμφωνούμε. Έτσι. Άρα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό, να συνεργαζόμαστε με το σχολείο όταν διαπιστώσουμε αυτά και να τα θέσουμε υπόψη και να δρομολογήσουμε εξελίξεις. Δηλαδή, ουσιαστικά, σας το λέω διαφορετικά, κινούμαστε αυστηρά στο πλαίσιο των νομικών που έχουμε. Όπου διαπιστώνουμε ελλείψεις, κάνουμε τις παρεμβάσεις. Να σας πω πρόσφατα το καλοκαίρι. Είχαμε μια σημαντική σύλληψη ατόμου από αλλοδαπή χώρα που έκανε εγκληματικές ενέργειες οργανωμένου εγκλήματος σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό, που αφορούσε θέματα bitcoin. Πρόσφατα θέσαμε ερώτημα στο Ταμείο Παρακαταθλητικών και Δανείων, γνωρίζουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με κατασκευή και κυρίως τη ασφάλεια που είναι αυτό. Λοιπόν, προβλέπονται και εσείς κατάσχεση χρημάτων από αξιόπιστες πράξεις. Γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ψηφιακό πορτοφόλι για να κατασχέσουμε νομίσματα, ψηφιακά νομίσματα τύπου bitcoin. Ήδη έχουμε τρέξει στην κατεύθυνση αυτή. Τρέχουμε πολύ νωρίτερα για δεδομένα δημοσίου και είμαι περήφανος γι' αυτό σε πολλά θέματα. Και σε πολλά έργα. Για όσους που γνωρίζουν το θέμα, κινούμαστε σε ταχύτητες φωτός για τα δεδομένα του ελληνικού δημοσίου. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης, ζητήσαμε τη θεσμική παρέμβαση. Από το μήνα Μάιο υπάρχει η πρόταση για να υπάρχει ο εισαγγελέας του ελληνικού εγκλήματος. Επίσης, ζητήσαμε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 31 του Προεδρικού Διατάγματος 178 που ορίζει την υπηρεσία μας για τα θέματα διαχείρισης πληροφοριών, συνεργασία με την Europol και την Interpol, το τονίζω και θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους. Αύξηση της συνεργασίας. Δεν είναι καλή ξένη όταν μας δίνουν μια πληροφορία και θες είχα προθέσει μια σύλληψη κάποιου παιδόφιλου ή οτιδήποτε τέλος πάντων και υπάρχει σεβόμενο το τεκμήριο της αυτοότητας, φερόμενο δράστη το λέμε, μέχρι γιατί το δικαστήριο δικάζει, δεν δικάζουμε εμείς, το τονίζω αυτό το πράγμα με πολύ σεβασμό. Όμως θα πρέπει να τρέξουμε όλοι μας. Και ακαδημαϊκή κοινότητα στην κατεύθυνση αυτή και επιστημονική κοινότητα και είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί θέλουμε και τους γονείς από κοντά, αυτό και συζητούμε με τους γονείς να τους το θέτουμε αυτό το θέμα. Οπότε να πούμε να καταφέρουμε τις ταχύτητες. Και φυσικά δεν δικαιούται κανείς να διαπραγματεύεται τα δεδομένα των παιδιών μας. Και το φυσικά και αυτά είναι δικαιώματα τα έργα. Όμως αυτά τα δικαιώματα πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να τα υπερασπιστούμε. Ναι, είπατε ότι θεσμικά η διεύθυνση πρόληψης ηλεκτρονικού εγκλήματος κινείται αυστηρά μέσα στα νομικά πλαίσια και αυτό είναι βέβαια πολύ σωστό διότι ο νόμος είναι νόμος και εμείς είμαστε εκτελεστές, η αστυνομία είναι εκτελεστές της νομοθεσίας. Από εκεί και έπειτα τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που έχει διαπιστώσει η αστυνομία δίωξης, η διεύθυνση μάλλον
αστυνομικής δίωξης, ηλεκτρονικού εγκλήματος, περιπτώσεις κακουργημάτων μέσα, μέσα στους υπολογιστές, ανεξάρτητα από τις καταγγελίες που μπορεί να κάνει ένας πολίτης, έχει δηλαδή δυνατότητα να παρέμβει μέσα από τους υπολογιστές και από τον τρόπο χειρισμού από κακουργιούς ή εγκληματίες για να μπορέσει να προλάβει και να ισχύσει το προλαμβάνει καλύτερα από το θεραπεύει. Σε αυτό το σημείο, σε ό,τι έχει σχέση με αυτεπαγγέλτως διωκόμενα δικήματα, βεβαίως, έχουμε πάρει πρωτοβουλία για παράδειγμα στα θέματα του ηλεκτρονικού τζόγου. Δεν μιλάω για το φυσικό τζόγο, θα σα δώσω το σύνολο του πρόσφυγου. Λοιπόν, έχουμε πάρει στα θέματα που προηγουμένως είπα μια δράση, πρόσφατα είχαμε μια υπόθεση με αναβολικά και φάρμακα, τα οποία μπορούνται μέσω διαδικτύου και απευθύνονται στα παιδιά μας. Και κάποιοι κύριοι κερδίζουν από αυτό το πράγμα και κάποιοι σχέσανε και όπλα και χρήματα. Μπορείτε να το δείτε επισκεπτόμενοι το προφίλ που σας είπα προηγουμένως. Αποτελέσματα, όχι θεωρία. Το τι κάναμε, όχι το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Φυσικά και όπου εντοπίζουμε κενά θεσμικά, τα θέτουμε μέσω διαδικασιών, γιατί σε μια οργανωμένη κοινωνία έχουμε συμφωνήσει όλοι να κινούμαστε μέσα από τους θεσμούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έτσι. Βεβαίως το επιθυμητό καταλαβαίνω όταν υπάρχει και βεβαίως υποτίθεται. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνάδελφος που να υπηρετεί σε μηχανισμό επιβολής του νόμου και να υπολείπεται ευαισθησίας έναντι αυτού. Όλοι καταλαβαίνουν. Και πρώτα απ' όλα, όλοι μας είμαστε γονείς. Ειδικότερα στα παιδιά μας είναι προτεραιότητά μας. Και γι' αυτό και πάμε στα σχολεία. Εάν μου πείτε πολλούς μηχανισμούς, ξέρετε ότι πήγανε πέρυσι 188 σχολεία σε λιγότερο από 9 μήνες ή 71 φορείς ταυτόχρονα 250 κλπ. Δεν θα πω την έκφραση «συσφυρίξτε μου, κλέφτηκα». Λοιπόν, αλλά αυτό σημαίνει. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον συγγνώμη λίγο πατέρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στον Άγιο Νικόλαο και όλους αυτούς που συνετέλεσαν σε αυτή την διοργάνωση. Όπως αναφέρεται, η τεχνολογία με τον βαθμό και τον ρυθμό της εξέλιξης είναι τόσο μεγάλη που ειδικά εμείς η μεγαλύτερη γενιά πιθανόν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Χαίρομαι που έχετε συχνές παρουσιάσεις στα σχολεία γιατί χρησιμοποιώ την έκφραση τη δικιά σας το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Εσείς από τη μεριά σας κάνετε ένα πολύ καλό έργο με πολλές παρουσίες. Πιστεύετε ότι η πολιτεία, για να λέμε αλήθειες όπως επισημάνατε, κάνει από την πλευρά της αυτό που πρέπει και πιο συγκεκριμένα πιστεύετε ότι η παιδιά στο σχολείο και εκεί είναι η πολιτεία ο άλλος πλευράς. Ο ένας είναι ο γονέας και ο άλλος είναι το σχολείο. Πιστεύετε εσείς ότι τους δίνει τα απαραίτητα εφόδια για να προχωρήσουν με αυτό το παιχνίδι ή μέσα που η σημερινή μας εποχή ζητά ότι είναι έτοιμα να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Προφανώς όταν μιλάμε για ένα θέμα που άπτεται συλλογικών διαδικασιών και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας μια κοινωνία, το ζείτε όλοι. Όσοι μετέχουμε στο κοινωνικό γίγνεσθε, καταλαβαίνετε ότι μόνο η αλήθεια δική μας δεν αρκεί. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι στις 11 Μαΐου του τρέχοντος έτους υπεγράφει ένα μνημόνιο ανάμεσα σε δύο υπουργεία. Και τι μας το λέτε στο κύριο Δευτά, που είναι η είδηση αυτό. Για μένα είναι η είδηση, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε γίνει μια τέτοια κίνηση, τόσο πλήν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και εμείς οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, όχι μόνο οι συνάδελφοι αστυνομικοί και άλλοι που είναι σε μηχανισμούς, είτε και ο Ολυμπιακός Σώμα, είτε κάποιος σώμα εδώ, τα παιδιά, είτε πυροσβεστικοί, είδα προηγουμένως κάποιον εκπρόσωπο στα θέματα υγείας και λόγω των παιδιών εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη της εκπαίδευσης, να καθίσουμε στο θρανείο όλοι μας. Επίσης, να καθίσουμε κάτω και να δούμε το περιεχόμενο, τι θα πούμε στα παιδιά μας. Τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το περιεχόμενο? Να είναι αντικείμενο διαλόγου. Μπορεί να χρειάζεται να το δει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να το δουν επιστημονικοί φορείς που έχουν άποψη για το θέμα, να το δουν επιμελητήρια τεχνικά και οτιδήποτε. Σας λέω συλλογικότητες, φανταστείτε το διευρύνετο και ο καθένας το μετερίζει που είναι. Έτσι. Εύχομαι και προσεύχομαι να είναι αυτό το πράγμα να φέρει αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατό. Την πολιτεία θα μου επιτρέψετε να την αποτελούμε όλοι μας. Είναι εύκολο να στεκόμαστε σαν ένα άλλο, δεν είναι κάτι διαφορετικό μακριά. Είμαι προηγουμένως στο παράδειγμα με το πλαστικό μπουκάλι, το νεράκι που πίνει.
Για να το πετάξω εδώ το ασυνήθεν. Ενώ ο κύριος Δήμαρχος του Κυβάλλου Άνθρωπος είχε κάτω εδώ ένα κύκλο στις Αγρίβας, δίπλα μου. Και εγώ το πετάξω από εδώ. Φταίει ο Δήμαρχος. Δεν είναι, δηλαδή δεν θέλω να σας το λέω, ρητορικό είναι το ερώτημα και δεν απευθύνεται προφανώς έτσι ευνόητη και απάντηση. Όμως το λέω αυτό, ότι σε όλα τα πράγματα είναι θέμα της ισορροπίας εκείνης που ο καθένας θα ενεργοποιήσει. Πιστεύω πάρα πολύ σε ένα χάρισμα που έχει ο λαός μας, που λέγεται φιλότιμο. Για αν ψάξετε τη λέξη φιλότιμο σε ξένα λεξικά, θα δυσκολευτείτε να τη βρείτε, δεν την θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά είναι καλή περιοχή αναζήτησης, οπότε γουγκλάρετε όπου βρείτε την ελληνική λέξη φιλότιμο, ειδοποιήστε με να την βρω και εγώ να την δω. Γιατί αυτό πρέπει να ενεργοποιήσουμε. Εάν αυτό ενεργοποιήσουμε, και το μεταφέρω σαν πρώτα αισιοδοξία, είμαστε στον τόπο των ευλογημένων που ο Θεός μας χαμογελά κάθε μέρα. Πώς μας χαμογελά, μας χάρη στην ηλιακάδα. Όταν περνάς από μια παρέα που τους βλέπεις ανθρώπους χαμογελαστούς, πώς θα τα αποδίδεις, χαμογελώντας. Δεν μπορείς να σε κατηφίσεις όταν ο άνθρωπος σου ξεκινάει με ένα χαμόγελο, σου ανοίγει την ψυχή του. Λοιπόν, αυτό να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Και το μίζερο, το κρίζο να το εξαφανίσουμε. Ποιος το σκοτάει, τι φοβάται, το φως. Αυτό. Ο καθένας μας, σας γίνει από την πλευρά του εκείνη η κινητήρια δύναμη κλπ. Δεν θέλω να το λέω με αρωματική διάθεση, το πιστεύω αυτό που λέω. Έτσι, δεν το λέω τυχαία. Και το ότι πέρυσι 30.000 παιδιά και αυτό το μας αντίκρισαν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γνωρίζουν τα παιδιά τα ίδια. Δεν έχουν ανάγκη διαφήμιση σε λίγο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Α, συγγνώμη, είναι λίγο προηγείτε, πάτε συγγνώμη πάντα. Κύριε Διευθυντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σπουδαία παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, καλή δουλειά στο έργο σας. Ξέρουμε σήμερα ότι από τα κινητά μας, ιδιαίτερα η τεχνολογία smartphones, τα κάνουμε όλα μαζί. Και το Facebook και τις συναλλαγές και τα πάντα. Ήθελα να μου πείτε λίγο γιατί θα μας πείτε λίγο για τις υποκλοπές μέσω των κινητών, αλλά και τις υποκλοπές εικόνας, ίσως και ήχου μέσω των φορητών υπολογιστών. Είπαμε προηγουμένως στην μία από τις διαφάνειες, είπαμε στο τέλος και νομίζω πήτησαν και οι δύο πλευρές, αν υπάρχει απόλυτη προστασία. Και νομίζω κάπου υπόθηκε ότι 100% τίποτα δεν υπάρχει. Απόλυτα ασφαλές είναι αυτό που δεν έχει υποθεί και απόλυτα ασφαλές είναι αυτό που δεν έχει γραφτεί. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην φάση που να σκέψει και να διαβάζει. Όμως, θέλω να πω το εξής. Το τι υπάρχει, να το ξεκινήσω αντίστροφα. Στην εισαγωγή είπα ότι οι τεχνολογίες ξεκίνησαν την περίοδο του ψυχρού πολέμου που οι μεγάλες υπερδυνάμεις τότε στον πλανήτη για τις αμυντικές πραγματικότητες της εποχής τους, τον ανταγωνισμό που είχαν, τρέξαν τις τεχνολογίες. Σήμερα δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ότι πίσω από αυτό το παιχνίδι κρύβεται ένα παιχνίδι ισχύως. Ακόμη και το να φτιάξουμε τα παιδιά μας να είναι εξοικειωμένα στην τεχνολογία αυτή είναι ένας δείκτης ισχύως για τη χώρα μας. Το λέω όσο πιο λιγότερο δημόσιο μπορώ, αλλά το λέω. Έτσι. Το να έχουμε παιδιά τα οποία να είναι ενημερωμένα εδώ πέρα, τα οποία αύριο μεθαύριο θα είναι στελεχώσιο και δημόσιο και ιδιωτικό και ιδιωτικό και δημόσιο, διαλέξτε ό,τι σειρά θέλετε, δεν έχει για μένα σημασία, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Από την άλλη, ότι υπάρχουν προγράμματα που σκέφτονται προς την άλλη κατεύθυνση. Κάποτε είχε έρθει μια αποστολή από τη Μολδαβία και ήταν και ο Υπουργός Παιδείας της Μολδαβίας και ήμασταν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος. Και μεταξύ αυτό ήταν ένας καθηγητής που το συνόδευε, ονόματι Βίκτορ. Βίκτορ που σημαίνει νίκη, έτσι Βίκτορ. Λοιπόν, όταν με ρώτησε προς τα πού πάνε οι τεχνολογίες, του λέω στα αγγλικά πολύ ωραία, λέω τώρα με την ερώτηση που μου κάνατε. Θυμήθηκα ένα πολύ αγαπημένο μύθο από την ελληνική μυθολογία που αφορούσε τον Ηρακλή, όπου βρέθηκε στην Θαδανιστόλιο το πρώτο όνομα από το όνομά σας, το πρώτο γράμμα από το όνομά σας που λέγεται Βίκτορ, όπου βρέθηκε στο V-Road, V-Road ενός σαυρού. Δηλαδή όπως που έγινε ο Ηρακλής, καθηγητά βρέθηκε σε δύο. Μια διχάλα, το V-Road, έτσι Βίκτορ. Οπότε εκεί το δίλημα ήταν πιο δρόμο επιλέγει. Φυσικά οι δρόμοι είναι δύο πάντοτε. Πάντοτε υπάρχει αυτό το, όχι με τη μάνικα ή μυστική διάλεξη, αλλά λοιπόν, ποιο δρόμο θα επιλέξουμε. Προφανώς υπάρχουν σκέψεις διαφορετικές ή κάποιοι που διαφορετικά σκέφτονται και πρέπει εμείς να οργανωθούμε. Ωστόσο, προανέφερα προηγουμένως για τη δημιουργία κουλτούρας
ασφάλεια στα συστήματα που εξαρτώνται οι κοινωνίες μας. Σήμερα, λίγο έως πολύ, η τεχνολογία εξαρτάται. Το σύστημα ενέργειας, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές, τα αεροδρόμια μας, το σύστημα αποχέτευσης και το παρακής νερού κλπ. Είναι τα λεγόμενα smart cities κλπ. Άρα εκεί έχει σημασία ποιος μπαίνει στα θέματα αυτά. Τι κάνουν οι οργανισμοί αυτοί να φυλάσσουν και να προφυλάσσουν. Φυσικά σε ένα στρατόπεδο που θα βάλει σκοπιά. Έτσι. Άρα τι σημαίνει, δεν θα το πω διαφορετικά, γιατί η γάτα δεν φταίει να τη πούμε τι κάνει νιάου-νιάου, δεν είναι υποχρεωμένη να πάει στην πυραμίδα. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να αποτελεί μέλημα. Όχι, φυσικά. Μιλάω τη οργανωμένη πολιτεία. Ακριβώς. Και γι' αυτό τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία ψήφισης της οδηγίας NIS για τις κρίσιμες υποδομές του Δημάρχου με ρέγουσα την Ευρώπη. Ακολουθεί ο κανονισμός, έχουμε ένα τσουνάμι ρυθμίσεων που ακολουθεί για τα θέματα προσωπικών δεδομένων, το GDPR γνωστό και άλλα θέματα τα οποία είναι μπροστά μας. Και ευχαριστώ για την ερώτηση. Μην ξεχάσουμε, συγγνώμη λίγο. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα βραδιά. Επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές στο σχολείο και ως εκπαιδευτικός, θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Εδώ στην Εσχατιά της Ελλάδας, λοιπόν, γίνονται πράγματα. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα οργανωμένο γραφείο πληροφορικής και νέων τεχνολογιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο υπεύθυνος ο κ. Βασίλης Σοφωνάκης, πολύ ενημερωμένος σε θέματα πλοήγησης στο διαδίκτυο και προστασίας των παιδιών. Έχουν γίνει πάρα πολλές ημερίδες και επιμορφώσεις στα σχολεία. Είχα την τύχη στο σχολείο που ήμουν τα προηγούμενα 6 χρόνια ως διευθύντρια να έχουμε κάνει πολλές φορές τέτοιου είδους ενημερώσεις. Με τον κύριο Φραγκάκη επίσης απογευματινή εκδήλωση για γονείς. Γίνονται πράγματα. Και είναι και θετικό το ότι. Εδώ είναι ο κύριος Σοφωνάκης. Καλησπέρα, Βασίλη. Είναι θετικό το ότι υπογράφεται το μνημόνιο που λέτε ανάμεσα στα υπουργεία. Να ξέρετε όμως ότι τα σχολεία πραγματικά γίνονται αποδέκτες όλων των θεμάτων που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Χωρίς πολλές φορές να είναι ενημερωμένοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευμένοι για να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Πρόσφατα ήρθε για την πληροφοριακή αγωγή μια νέα κύκλιος που λέει να την εφαρμόσουν. Έχουν να εφαρμόσουν προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής, ένα σωρό πράγματα. Χωρίς όμως να αλλάζει ο χαρακτήρας του δημόσιου ελληνικού σχολείου, που είναι ουσιοκεντρικός. Ενώ σήμερα τα παιδιά έχουν ανάγκη από πολλές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, θέλουμε λειτουργικούς πολίτες, που δεν αντί μόνο η γνώση, στήρα γνώση. Εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Πρέπει να τα δουν όλα αυτά, η πολιτεία, το ειδικό κράτος, να μας βοηθήσει και εμάς να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Γιατί ρωτήσαν προηγουμένως ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου και αν μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι το ζητούμενο και το δικό μας, η δική μας αγωνία των εκπαιδευτικών, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις. Σας ευχαριστούμε. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπο σα όλου του άξιου συναδέλφου σα εδώ πέρα για την προσπάθεια που καταβάλλετε και το γνωρίζω και από πρώτο χέρι αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν έχω γνωρίσει ακόμα τη διαδικασία που λέγεται μαγικό ραβδί, το οποίο να μετουσιώνει και πολλές φορές δεν είναι θέμα εγκυκλίου. Πολλές φορές στις εγκυκλίους χανόμαστε. Καλό είναι παράδειγμα να μην πούμε ποτέ τα παιδιά μας διαβάστε, αλλά καλό είναι τα παιδιά μας να μας δουν να διαβάζουν. Δηλαδή να είμαστε εμείς το παράδειγμα με τον τρόπο μας, τι γίνεται. Όλα αυτά είναι όντως είναι θέματα στην ατζέντα. Μην ξεχνάμε να το τονίσω και να δούμε και το αισιόδοξο σενάριο. Η πραγματικότητα αυτή την οποία σήμερα αναφερόμαστε. Πόσο χρόνο μετράει. Είμαστε, είπα προηγουμένως, στο τρίτο χρόνο της τρίτης δεκαετίας. Έτσι, Μαρία, είμαστε στο τρίτο χρόνο της τρίτης δεκαετίας. Θα λέγαμε ότι είμαστε η τυχερή άρχη ή η τυχερή γενιά που είμαστε ακριβώς στο μετέχνιο που μετερίζει αυτό. Προφανώς δεν έχουμε δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα και εγώ θα λέγω ότι το ταξίδι τώρα ξεκινά. Σε επίπεδο οργανωτικό είδαμε προηγουμένως η διεύθυνση μετρά 2 χρόνια. Και ενώ μετρά 2 χρόνια θα μου πείτε και δευτά τι σε έπιασε τώρα αυτόν τον καιρό να θες να αλλάξεις θεσμικό πλαίσιο. Γιατί ακριβώς διαβλέπω τα κενά εκείνα και βλέπω ποιες είναι οι καλές πρακτικές, τι κάνουν οι άλλες χώρες πάνω από την κατεύθυνση αυτή. Δεν ανακαλύψαμε στο προφανώς στο φεγγάρι μόνοι μας. Όλοι και όλοι δηλαδή μέσα στον πλανήτη έχουν και την δική τους οπτική στο φεγγάρι. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μοιραστούμε την οπτική του φεγγαριού και να κάνουμε ένα πολυδιάστατο φεγγάρι. Γιατί το ίδιο φεγγάρι με άλλες οπτικές. Και να δούμε τι καλό έχει κάνει η άλλη χώρα, τι καλό έχει κάνει η άλλη χώρα κλπ. Και να καθίσουμε κάτω και να το δούμε. Χωρίς εγωισμούς, χωρίς αυτό που λέω, με ειλικρίνεια. Και νομίζω ότι έτσι θα γίνει.
Προφανώς ότι αν υπογράφεται ένα μνημόνιο δεν υλοποιείται την άλλη μέρα. Γνωρίζετε πολύ καλά τους χρόνους με τους οποίους τρέχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν Ινστιτούτα, υπάρχουν παιδαγωγικές συμβούλια κλπ. Όπως έχουμε στην παιδεία. Και αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε. Είναι κομμάτι μιας πραγματικότητας. Εκείνο που πρέπει όμως όλοι μας είναι η διάθεση να ασχοληθούμε. Να έχουμε μέσα μας έναν εθελοντισμό. Για να αυτόν τον εθελοντισμό τον έχουμε, θα βρεθούμε και στον κοντινό τόπο και χαιρετίζω και την πρωτοβουλία που είχατε και την συνεργασία εδώ με τον Κώστα που είχατε ενημερώσει και τα παιδιά κλπ. Και τη διάθεση εδώ για τα θέματα κυκλοφορικής αγόρας. Και νομίζω ότι δεν έχουμε να χάσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, προφανώς. Χαιρετίζω πάντως και είμαι συμμέτοχος και στις ανησυχίες αυτές που διατυπώσατε. Βεβαίως, δεν έχω κάτι διαφορετικό να πω. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο. Το εξαντλήσαμε. Λοιπόν, ένα θερμό ευχαριστώ. Στην νιώθω μου εκεί πέρα από τα Σολονίκη, όταν σταθεί εδώ στον Άγιο Νικόλα, θα το κρατώ πάντα σε μια εικόνα, γιατί εδώ ήταν ένας τόπος που έχει γέφυρα. Και ένας τόπος που έχει γέφυρα είναι σεβαστός. Ενώνει. Δεν χωρίζει, ενώνει η γέφυρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαπροδρόμου για τα πάρα πολύ σημαντικά, ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία παρουσίασε. Θα εγκατακλείδει και με την ιδιότητα και της εκπαιδευτικού. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε όλοι μας παιδεία διαχείρισης. Γιατί είναι καινούργια πράγματα και δεν είναι συνέχεια καινούργια αυτό το θέμα. Εξελίσσονται. Θα παρακαλούσα τον αστυνομικό διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών να προσέλθουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόψηλή μας ημερίδα. Κύριε Διευθυντά, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Για μας τιμή μεγάλη αυτό το οποίο πράξατε. Είπα και στο πρόλογό μου ότι ερχόσαστε από δύο ημερίδες που είχατε το πρωί στο Ηράκλειο. Να σας πω ότι ο κύριος Διευθυντής εδώ, στην πρώτη συνάντηση που είχαμε το Μάιο στο Ηράκλειο, όταν του ζήτησα να έρθει στον Άγιο Νικόλαο στη διεύθυνσή μας, μου λέει «Μόνο στον Άγιο Νικόλαο». Λέω όχι, δεν θέλω λέω μόνο στον Άγιο Νικόλαο. Και έτσι έχουμε βάλει στο πρόγραμμα αύριο το πρωί να βρεθούμε στην Ιερά Πέτρα για να ενημερωθούν οι μαθητές. Στη συνέχεια, 12 ώρα να βρισκόμαστε στη Συντία, επίσης να ενημερωθούν οι μαθητές. Και αύριο το απόγευμα, 7 η ώρα στο οροπέδιο Λασιθίου, για μαθητές και πολίτες. Επίσης, τη Δετάρτη το πρωί, 10 η ώρα, θα έχουμε μια συνάντηση με όλο το αστυνομικό προσωπικό της διεύθυνσής μας για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, για να μπορέσουμε να προλάβουμε, να προλαμβάνουμε. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιντάκη, για την τιμή την οποία μας κάνατε και βρίσκεται εδώ, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω ένα συμβολικό δώρο, το οποίο συμβολίζει πολλά. Υπόσχομαι να κόβω τους γόρδιους δεσμούς που θα συναντώ.
ένα ιτό. Και θα πω στον κύριο Παπαδοπουλόπουλο, τον κύριο διοικητή, πάντα στην πιο ψηλή κορφή ο αετός καθίζει. Γιατί είχε δυνατά φτερά και θέση του αξίζει. Θεωρώ ότι στη ζωή, αν μας ρωτήσει κάποιος ποιοι είμαστε, είμαστε οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη πορεία μας και στη διαδρομή μας. Και το οφείλω με τη σειρά μου να το δίδω προς όλους τους συναδέλφους, προς όλους τους καλούς συναδέλφους και τους δασκάλους μας, γονείς μας και αυτούς που μας μεγάλωσαν, με πολύ αγάπη και πολύ γι' αυτό. Θέλεις για το και θέλω να μεταφέρω στα παιδιά να σεβόμαστε τους γονείς μας, να σεβόμαστε τους δασκάλους μας και δεν έπρεπε να σεβόμαστε τον συμμαθή μας και τη συμμαθήτριά μας και τον συνάδελφό μας. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, αυτό έχει το ρόλο. Ευχαριστώ. Και να επιλύτε πάντα το σέρμα